Άιντε αδέρφια, καλημέρα. Άιντε καβαλάριδες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Επιτέλους λιακάδα. Ελπίζω μετά από, από αυτόν το πενταήμερο, το πενθήμερο της απόλυτης κυκλοθυμίας του καιρού, έτσι, που γίναμε πραγματικά... Πατάω φρένο. Τι γίναμε? Βέλο. Σε ποια αμερικάνικη πόλη, τώρα, ναι, τώρα φλασιά, τώρα, ναι, ευτυχώς πάτησα φρένο, ευτυχώς. Ναι. Είναι γνωστό εδώ και αιώνες σε όλο τον πλανήτη η απίστευτη κυκλοθυμία του καιρού σε μεγάλη αμερικανική πόλη. Σικάγο. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, μα και έχεις πάθει τέτοιο. Τι έχω πάθει? Στα κρεμά όλα, να ξέρεις. Τάκα, μπουρλότο. Είναι το κάτω όπως η Βικτόρια, επιτέλους το καποστήλα με τον άλλον. Λασπούρα μια ζωή στο μαθήλακο, φίλε. Όχι, ρε φίλε. Σωτηρή, πάμε να βάλουμε κανονικό κουέστιο. Έτσι το είπες. Μπούλς, ναι, ναι, ναι. Η πόλη των ανέμων. Γιατί το λες, φίλε? Περί ανέμων και υδάτων. Ρε, πάμε να βάλουμε τέτοιο. Εντάξει, καλά, μωρέ. Έλα, ποζερά το δω, φίλε. Άσε μας τώρα, ρε. Μην βάζουμε μάγκατ και Αμβούργο. Άσε μας τώρα, Φέληξε, ποιος γιορτάζει σήμερα. Πες μου, Μπέντεγκα. Θα κοκκίνησε από την τροπή του χθες ο Μπέντεγκα, αυτό που είδε, με αυτό που είδε. Α, τα πούμε στη συνέχεια. Μη χειρότερα, χάζεις αυτός. Χάζος είμαι, τι είμαι, καλό. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ο Τσαλτίδης ψεύδεται. Είμαι ένας μπουρλός. Ναι, λοιπόν. Απίστευτο. Τι είχε την κορή αυτό? Όχι, πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Ο Σωτήρης Καλάκης, τον οποίο παρουσιάζουμε και σήμερα. Θα είναι μαζί μας το επόμενο δίωρο. Όπως και εμείς. Όπως και η Μαριλής. Ωραία, σαν φόρο τα ράφεα. Πόσο φυσικά έπαιζε και αυτή. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Σιγά σιγά να μπούμε σε μια ρέγουλα. Δίνουμε δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής στην Τουμπάρα. ΠΑΟΚ εναντίον ευλογημένου Λεβαδιακού που θα συνεισφέρει σε αυτή τη φιεστάρα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. ΠΑΟΚ αποστολή στο 54526. Όταν τα λες σε διάτροπο, ρε φίλε, χαίρομαι. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Γιατί έρχεται μηνυματάκι όμορφο τρυφερό από τον 2-11. Το εκτιμούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ειλικρινά, Νίκο. Ειλικρινά αυτό που κάνεις. Έτσι, χωρίς θέμα, χωρίς τίποτα. Μπράβο, ρε φίλε. Χωρίς συμμετοχή σε διαγωνισμό, μπράβο. Στέλνω για να πω μόνο μια καλημέρα. Ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Αποσιοποιητικά. Ναι. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους οπαδούς. Φίλε, δεν ειλικρινά. Μπράβο, ρε Νίκο, δεν από καρδιάς. Και προθέσεις, λες, ειλικρινά σου μιλώ, γιατί το κάνεις έτσι με την πρώτη. Για να ξεκινήσουμε κομπή. Μπράβο, να είσαι καλά, παλικάρι. Οπαδός του ΠΑΟΚ ίσον. Καλοσύνη, ευγένεια, ταπεινότητα. Ναι. Στέλνω για να πω μόνο μία καλημέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Νίκος ΠΑΟΚ Ασβεστοχώρη. Θύμωσα τώρα με αυτό, ρε φίλε. Γιατί? Άντε, ρε καημένε. Με το κουιζάκι. Άσε τώρα. Γιατί ήταν κουιζ. Χάλασα, βρες άλλο. Ξέρεις γιατί? Όχι, γιατί κάνω αμάνι για να βρω θέμα που να απαντάνε και γυναίκες και παιδιά. Όχι, ποιος έβαλε τον γκολ το 84 εναντίον της Γιουβέντους. Δηλαδή, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, μην το κάνεις αυτό. Μην ρωτάς το, μην απαντάω. Το πρωί-πρωί μας έβρισε ο άλλος. Α, ναι. Αυτοί έχουν ξεφύγει, να ξέρεις. Ο Μπάρδακας. Και αυτοί ποιοι? Οι διαχειριστές, Μπάρδακας. Άστο. Πατέρας τριών παιδιών, ρε φίλε. Ο Μπάρδακας. Πατέρας τριών παιδιών. Απίστευτο. Του μιλάμε ευγενικά, του λέμε τι πρόβλημα έχουμε και μας βρίζει. Μιλάμε τώρα για καφρελίκι, έτσι. Ηρακλής πρέπει να αυτό. Φόλα ΠΑΟΚ. Φόλα ΠΑΟΚ, ναι. Δεν πειράζει, τη συμπάθειά μου. Εξαιρεσουλίνη. Τη συμπάθειά μου. Λοιπόν, δίνουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Κυριακή ώρα 7, στάδιο Τούμπας. Δίνουμε τέσσερις διπλές προσκλήσεις, προσέξτε λίγο, 2-2, για την αυριανή δεύτερη μέρα του 6ου Inedit Festival, του οποίου η πρεμιέρα είναι απόψε. Για αύριο δίνουμε δύο διπλές για την ταινιάρα John Edioko, Above Us Only, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, και δύο διπλές για την καρατενιάρα. Και το λέω αυτό γιατί την είδα στο φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Τα τέσσερα επίπεδα της ύπαρξης είναι το ομώνυμο ελληνικό συγκρότημα των 70s με μια ιστορία απίστευτη, βγαλμένη καθαρά από το Hollywood, με κάτι που συνέβη τώρα πριν από δύο χρόνια, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας, δηλαδή πάνω από το Ολύμπιον. 9 η ώρα είναι. Α, το ώρες θα δω. Παιδιά, θα σας πω σε λίγο. Θα σας πω ώρες. Είναι αύριο και τα δύο, έτσι. Δύο διπλές για Τζον και Γιώκο, καταλάβατε για ποιους. Έτσι, Above Us Only. Είναι η ιστορία αμέσως μετά τον γάμο τους που έγινε. Δεν ρωτάω, θα το απαντήσω εγώ, Παπαδόπουλας, στο Γιβραλτάρ, οπότε το λέω εγώ. Και την διαμαρτυρία στο κρεβάτι, η οποία έγινε στο. Ναι. Δεν ρωτάω, θα το πει ο Παπαδόπουλας. Μπράβο, ρε σκύλε. Τι? Μπράβο, ρε σκύλε. Για πες το τραγούδι σου λιγάκι. Peace, love. Τι peace, love. Α, αυτό έτσι. Ναι. Τραγούδισε το λιγάκι. Ναι, δεν μπορώ, δεν το στο δείχνω εγώ. Μα δεν γνωρίζω τους τοίχους. Δεν βλέπω και γυαλιά. Θα πρέπει να πάω στο Δημητριάδη.
Τότε κάνει ρεκόρ. Μάλιστα, μου αρέσει που το φέρνει και πιο κοντά. Δεν βλέπεις. Για εκπομπή έρχεσαι. Δεν βλέπεις, λέμε, κυριούλη. Let me tell you now, everybody's talking about revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integration, meditations, United Nations, congratulations. All we are saying is give peace a chance. All we are... Συγκλονιστικό με Sebastian Bach. Άντε ρε. Βάλτο. Βάλτο ρε σκύλε με Sebastian Bach. Το τραγούδισε όπως ο MC Hammer. Μπράβο. Γίναμε αγενείς. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Α, το είπα πριν, δεν τα ακούω. Σήμερα το είπες. Ναι, χαλάς όλα, τα χαλάς όλα. Ναι. Σωτήρη Δασκαλάκη λοιπόν. Θα πάμε αλλά μπρατσέτα. Λοιπόν, δύο διπλές για Τζον και Γιώκο. Oh. Άντε να πούμε και τις ώρες. Το Τζον και Γιώκο είναι στο Olympion στις 8 η ώρα, αύριο Πέμπτη. Τα τέσσερα επίπεδα της ύπαρξης είναι αύριο στην Παύλος Ζάνας, δηλαδή στον 5ο όροφο πάνω του Ολύμπιον, στις 10 η ώρα. Διάρκεια το Τζον εν Γιώκο 90 λεπτά, τα τέσσερα επίπεδα διάρκεια 74 λεπτά. Τίναξε το συγκρότημα στον αέρα οι άλλοι. Ο Ρέστι Τσάνξε γυναίκα. Μιλάμε για την σάθλια ερμηνεία. Εγώ δύο φορές να διαβάσω το κομμάτι. Θα γίνω σε μπάστια. Παπ! Αυτό θα γίνω, να ξέρει. 30 άτομα τραγουδάνε. Διάβαζα. Να το δω, έτσι. Δεν μπορώ. Μετά το ρεφρέν. Με φέρνει σε δύσκολο. Δεν μπορώ. Το ρεφρέν. Μα δεν το ξέρω. All we are saying is give peace a chance, ρε φίλε. Την Αναστασία να πάρω τώρα του δασκαλάκι. Πάρ' την Αναστασία. Πάρ' την Αναστασία. Ρε, αν τη φόραξε να πάρω να δουλέψουμε. Εγώ λέω αν τη βάλεις και το ακούσει, την κοπελίτσα δυο φορές, θα πει θα λέει μετά. All we are singing. Μπαμπά φέρε κούτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, εντάξει. Καλημερίζουμε Αναστασία Δασκαλάκη, τέλος. Καλημερίζουμε πατέρα Σωτήρη Δασκαλάκη, gentleman. Καλημερίζω την Amy Adams. Της Θεσσαλονίκης, τη μητέρα του Σωτήρη. Ah. Πιστεύω ότι η Amy Adams, λατρεμένη Amy Adams, σε 15 χρόνια από τώρα θα είναι όπως η μητέρα του Σωτήρη. Γερές να είναι και οι δύο. Amy. Έτσι. Amy Δασκαλάκη. Καλημερίζουμε και Φρόσο, μην αρρυπούμε. Γιατί τα ξεθελήσαμε όλοι. Καλημερίζουμε και Φρόσο. Που ανέχεται. Μπάρβακα. Σωτήρη Δασκαλάκη. Το Σωτήρη. Μπάρβακα. Θα τον καλούσα Δευτέρα πολύ αργά το βράδυ. αλλά λέω τώρα. Αυτό το σήκωνε. Ναι, μην με βρίσει κιόλα. Γιατί στο θέατρο της Δευτέρας. Α, τι είχε, κούρκουλο. Είσαι ναι. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Με ποιον ναι. Στο ρόλο του Λευτεράκη. Βόγλη. Με Γιώργο Κιμούλη, ρε φίλε, 26 ετών, 27. Το πολύ 27. Ο Κιμούλης. Τι ήτανε. Δεν ήταν, ναι. Στο ξεκίνημά του, ναι. Το έχει πάνω όχι. Κιμούλης, 26-27 ετών το ναι. Πολύ. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Ναι. Σε ποια ταινία είπαμε που ξύριζε τα μαλλιά του. Και την προχώρη, νοκάουτ. Νοκάουτ. Και την προχώρη με την οποία έχει γίνει σκηνικό. Τελευταίες μέρες του, τι γίνεται. Με τις γάτες και με αυτά. Την κυνηγάει η πολυκατοικία. Γιατί έχει γάτες. Πρωτοσέλιδο στο λοιπόν. Πρωτοσέλιδο στο Σταρ. Ναι. Στη Σταρ. Πρωτοσέλιδο εσπρέσο παντού. Άσπρη γάτα, μαύρος γάτος. Παιδιά, ευχαριστούμε όλους σας για τις συμμετοχές. Βλέπουμε καμιά 5-6 συμμετοχές για ΠΑΟΚ και μία μόνο για το φεστιβάλ. Ξεμύθισε. Καλώς τώρα, παιδιά. Ρε, παιδιά. Βρήκε το δρόμο. Βρήκε το δρόμο, βρήκε το δρόμο. Άρε, Βαθύλακος 3 ήρθε, εμφανίστηκε. Δείχνω ατελείωτο σεβασμό. Ναι. Περίμενα τόση ώρα. Εγώ είμαι του fair play, δεν είμαι αλυταράς. Δεν κάνω unfair. Ναι. Παίζω fair, δεν παίζω unfair. Πάλι για την ψηφορία. Περίμενα να έρθει. Χρύσανθος Τσαλτίδης για να διαβάσω το μήνυμα του οπαδού του ΠΑΟΚ του θαλαμοφύλακα. Φίλε, δεν είναι στην SMS χερά, άρα δεν και να το σβήσω. Όχι, όχι, θέλω να το σκίσεις. Δεν θέλω, δεν θέλω. Από χθες μου το σκίσεις. Θέλω να το σκίσεις. Δεν θέλω, τον έχω γραμμένο. Όχι τώρα κάνει υποζεργές ο Ζαγόρας. Μισό, μισό λεπτό. Και καλά ότι είναι. Θα κάνω εγώ θέμα, όχι ο θαλαμοφύλακας. Όχι, για σένα είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Για σένα είναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό για μένα. Δεν με νοιάζει. Μα δεν είναι για σένα, κατάλαβε. Δεν με ενδιαφέρει, άστο να πάει να κουρευτεί. Άλλο είναι το θέμα. Στην εκπομπή. Εμείς θα στήσουμε εκπομπή τώρα. Καλά, εμείς εννοείται. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε μένα. Ένα τεράστιο μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στον Μάκη Γκαγκάτση. Για τη χθεσινή νίκη στον θρίαμβο χθες στις εκλογές της Σούπερ Λίγκας. Αυτό. Δεν βλέπει εδώ. Θρίαμβος του ΠΑΟΚ και του Ιβάν. Η ανάσταση εισαγωγικά του ΠΟΚ. Ο ΠΑΟΚ χθες έφαγε μια σφαλιάρα ξεγυρισμένη. Και εδώ τι. Άρα ο ΠΑΟΚ. Ξεγυρισμένη σφαλιαράρα. Άντε ρε, σοβαρά. Αγωνιστικά. Έτσι. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε. Στην κεφάλα. Στη θέλει πιο μα... εδώ, γύρισε έτσι. Το κεφάλι σας 7 φορές. Φιλέ, όχι απλά ξύνομαι πλέον. Τέτοια η προπαγάνδα. Πλέον που όλοι συντονισμένα. Ναι. Όλοι συντονισμένα που χθες γράφετε για τον θρίαμβο. Έχασε τις εκλογές. Ναι, έχασε. Τι έχασε. Πριν από 15 μέρες. Ναι. Η ίδια ακριβώς διαδικασία εκλογική. Mm. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Στην πρόταση μορφής του Ολυμπιακού για τον Βασίλη Γκαγκάτση. Ναι. Ήταν θρίαμβος όταν κέρδισε. Ναι.
που δεν ψήφισαν μεταξύ τους όλοι αυτοί οι κάτω. Τώρα έχασε τις εκλογές. Ρε σε 101 ώρες από τώρα πει. Γύρω δριάμβου κάνω και εσύ έρχεσαι να μου πεις ότι έφαγα φάπα. Ρε κακομύρι. Τελειώνει πρόωρα. 101 ώρες. Τελειώνει πρόωρα. Άλλη μια φορά θέλω. Τελειώνει πρόωρα. Με τα ροτονισμένα έτσι. Έχουμε πεις τελειώνουμε πρόωρα. Δεν τρέπεστε βρε. Βρε να μην σας πω. Θρίαμβος. Τώρα το κατάλαβα εγώ. Η Ανάσταση του πρόωρα. Και να ρωτήσω κάτι. Το Σεπτέμβριο. Που εσύ ψήφισες τα ίδιο πράγμα με τον Ολυμπιακό. Άντε. Τότε τι είχε, ναι. Τότε τι είχε γίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εσύ δεν μας τα πεις αυτά. Εσύ δεν μας τα πεις. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, βρε. Δεν θυμάμαι. Τι δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, βρε. Remember. Τι δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είναι the... δυνατό μετά από τέτοια σφαλιάρα ηχηρή. Ναι. Ηχηρή. Ναι. Ναι, αλλά... Η να λες θρίαμβος. Οι δορυφόροι μου... Ψήφισαν. Τι ψηφίσανε. Ψηφίσανε οι δορυφόροι. Μισό, παιδιά. Α, μισό, λίγο, μισό. Παιδιά. 091-238-122. Στέλνετε μόνο μικρά ονόματα και ΠΑΟΚ. Και καλημέρα, ωραία και καλημέρα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Και επίθετο. Κάποιοι ηρωνεύεστε τον Άρη. Άντε. Ο Άρης ότι ψήφισε, ΑΕΚ δεν ψήφισε. Μπορούσε να πάει να μην πάει. Μην δεν είναι γάμπρο. Ναι. Περίμενε. Άσε ρε, μην ασχόλησε με του αστέρε. Όχι, δεν θέλω. Μασκίστον. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Να στείλει την SMS χέρα μα δεν ασχολιάσουμε για πράγματα. Εσύ γιατί πήγε τελικά. Να σου πω κάτι. Μιλάει για ξεβράκωμα των διπλανών. Λοιπόν, διάβαστο. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω, Μάριε. Δεν θέλω να στείλω εδώ, να χρεωθεί έστω μια φορά 1 και 23. Λοιπόν, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Πες μου, δεν λέω τίποτα. Πες μου σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, ψήφισαεκ. Δεν είναι με τον Ολυμπιακό τώρα. Τώρα έγινε με την άμυνα με τον Μελισσαλίδη, πήγαμε. Αυτή τη βδομάδα. Και να σε ρωτήσω κάτι σοβαρά τώρα. Γειτονάκι μου. Είμαι εδώ στη γειτονιά. Είμαι εδώ στη γειτονιά, λοιπόν. Όταν επικοντομινά κατέβασε υποψήφιο ο Άρης. Πότε μας πας τώρα. Ο ΠΑΟΚ τι ψήφισε. Ούτε θυμάμαι, ρε φίλε. Ούτε θυμάσαι. 101 ώρες, ρε. Το ξαναγυρίζω. Περνάει, εσύ λοιπόν, Παναγιώτη, στη γειτονιά σου. 101 ώρες, δεν γίνω δρυμάκι. Στη γειτονιά σου ή μάλλον στην πολυκατοικία σου. Hey, θα ψηφίσει ένα διαχειριστή στην πολυκατοικία σου. Μην μιλά για διαχειριστή, μπάρδακα. Ο οποίο θα βγαίνει. Ο οποίο θα βγαίνει λοιπόν αυτό ο διαχειριστή και θα λέει. Μπάρδακα. Ένα όροφο. Ενιαίος να σου πάρω το σπίτι. Α, που θα λέει μια ομάδα, μια πόλη. Μπορούνε. Και θες εγώ να ψηφίσω αυτόν. Όχι, ποτές. Αυτοί που τώρα δεν ψηφίζουν μικρό καγκάτσι λόγω ονόματος. Μπορείς να μην κάνεις μάγκα κάποιον ο οποίος είναι τόσο μπατήρης, ο οποίος θέλει συνέχεια στο κινητό σου και τον κάνεις μάγκα. Να έρθει ο κύριος Λισάνδρου να μας κάνει την απορρομή και να φέρει το ευρώ, θαλαμοφύλακας. Μάριε, να σου δίνει 200 ευρώ το μήνα ο θαλαμοφύλακας, να διαβάζουμε όλα τα μηνύματά του. Τουλάχιστον τον κάνεις που τον κάνεις μάγκα τζάμπα, εκτός αν έχετε κανένα άλλο ταλαβέρι, Μάριε. Αν φιλιέστε τίποτα στους διαδρόμους. Μάριε. Αν φιλιέστε τίποτα στο διάδρομο, γι' αυτό κάτσε κάτω για να μην βλέπεις. Μπορώ να διαβάσω και το 64. Κάρα. Ναι, το 64 βεβαίως. 164, εξαιρετικός ακροατής, καθημερινός, πιστός, φτιάχνει εκπομπές και τον τιμούμε διότι καθημερινά στηρίζει την εκπομπή. Άλλο αυτό. Στηρίζει την εκπομπή. Επίσης, για το θέμα, διάβασε το. Διαβάσε μου τη μάσκα που κρύβει. Παοκτσής 164. Καλημέρα. Και εξαιρετικός τσιβιλίκας. Βέβαια, στο θεατρικό αυτό προθέσω. Ωραίος. Και συνεχίζει. Πάντως, κάποιος πρέπει να σας βοηθήσει τώρα που ξαναανοίγει το θέμα Βεριάρης. Λες κομπότη μου. Τεράστιο. Πάμε λοιπόν και στην ουσία του Βεριάρης, το οποίο η εκπομπή μας αποκάλυψε όταν όλοι κοιμόσασταν. Ουσία είναι ουσία. Που δεν θα πει. Αποκαλύπτει. Ναι, βγήκε χθες ο παίχτης Μπαστιάνος, αυτός που είχε κάνει την καταγγελία δηλαδή, και είπε δεν μας απείλησε ποτέ ο Καρυπίδης. Δεν ανοίγει φίλε 164, μπερδεύεσαι. Χθες το απόγευμα έκλεισε το Βεριάρης με την κατάρρευση της Κεβορίας. Γεια σας! Τέλος και αυτό το παραμύθι. Ciao, ciao. Πάμε στο επόμενο. Hans Christian Andersen. Πάμε. Goodbye. Πάμε. Πάμε τώρα. Next επόμενο please. Μήνυμα. Επόμενο μήνυμα. Πάλι φάγατε τα μούτρα σας. 100 ώρες και 52 λεπτά. Και κάνουμε ένα δίκαιο τριάμβου. Τι μας λες τώρα. Λοιπόν. Εμπλέκεται και ο Τσαλτίδης. Προσέξτε. 4 η ώρα σήμερα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Έτσι, ναι. Τεράστιο παιχνίδι. Ηρακλής 1908. ΑΟ Τρίκαλα 1963. Τον Παπαδόπουλο εναντίον Δημήτρη Μπαταγιάννη. Είναι ο Μπαταγιάννης ή άλλαξε. Κάτι έχει γίνει εκεί στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ο Μπαταγιάννης έχει φύγει από το καλοκαίρι. Όχι καλοκαίρι, τώρα έφυγε. Άντε τώρα έχει γίνει κάτι τράβο, ξαναγύρισε και να έφυγε. Τώρα τα διάβαζα ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μαρσέλο Τροΐζη εναντίον Τίνο. Περίμενε. Εναντίον Τίνο. Δημήτρη Σίτσα. Είμαι σίγουρο με το χέρι στην καρδιά. Το πήρε τηλέφωνο, μιλήσατε. Την αλήθεια θέλω από σένα.
Δεν τον πήρες. Θα τον πάρεις σήμερα. Κοκκινίζει, κοκκινίζει. Γιατί. Να δώσεις για Ηρακλή. Πώς παίζει και τι κάνει ο Ηρακλής. Με το χέρι στην καρδιά. Γιατί ρε παιδιά, εσείς... Είχατε πολύ καλές σχέσεις στον Άρη. Είσαι τόσο κακός. Είχατε πολύ καλές σχέσεις στον Άρη. Είναι τεράστιο πρόβλημα για σένα που ανέλαβε ο Δημήτρης, να ξέρεις. Ο Δημήτρης. Να σου πω κάτι. Τον πήρε τηλέφωνο. Στο λέω εγώ, τον πήρε τηλέφωνο. 6942 τρίτσας. Μιλήσανε χθες. Γιατί να τον πάρω, ρε φίλε. Το πήρε την κυρία. Γιατί να τον πάρω, ρε φίλε. Δημήτρη, κανόνισε η γριά για λίγο την ασφαλιάρε. Ρίξτε του άλλη μια ασφαλιάρα, έτσι γυρί και τέλος. Άρε, εσύ, σε έχω γεννήσει. Ή μιλήσατε μέχρι χθες ή θα μιλήσετε σήμερα. Και... δεν τον πήρα και, και δεν τον πάρω πριν από και ποδοσφαιρικά. Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Σίτσας για τους φίλους του Ηρακλέως ήταν χρόνια στον Άρη και βοηθός του Πάολο Κάμπος και δίδυμο προπονητικό με Δημήτρη Μπουγιουκλή υπηρεσιακό. Ο Μπαταγιάννης έχει φύγει από το Σεπτέμβριο. Ο Μπαταγιάννης κάποια φάση ξαναμπλέχτηκε τώρα αρχές της χρονιάς για κάτι να ξαναγυρίσει. Όχι, το Σεπτέμβριο έφυγε και ήρθε ο Ευαλιώτης. Ο Ευαλιώτης, μπράβο. Αυτός είναι της τέτοιας ρε που πήγε στο Survivor, δεν πήγε. Ε, Μαρή. Πώς το λένε αυτό. Ο οποίος Survivor. Τον ηθοποιό. Για το φίλο που λέει τον Παύλο, χρήσατε τον Οκτώβριο. Κάτσε, για ηθοποιό δεν είπες. Τον Οκτώβριο που θα ζητάς ξένους διαιτητές και βαρ ναι. Να απευθύνεις στο Λισάνδρο. Ο Λισάνδρο, φίλε, είναι πρόεδρος στη Λίγκα. Μπράβο του. Όχι στην ΕΠΟ. Εκείνο ο δικό σου, φίλε. Ο άνθρωπός σου, όπως είπε και ο Ιβάν. Έτσι. Ενώ ο 845. Βέβαια, προσέξτε λίγο, επειδή όλοι. Όλοι οι άσχετοι που είστε ή οι σχετικοί παίρνετε γραμμή από συγκεκριμένα πραγματούδια και μιλάτε για νίκες, θριάμβους κτλ. Όντως τώρα το παρατήρησα. Από χθες λοιπόν. Από χθες είναι όλοι. Παίζει Γκαγκάτσης Λισάνδρου. Χάνει ο Γκαγκάτσης και είναι θριάμβος. Ένωσε το ΠΟΚ. Δηλαδή αν νικούσε ο Γκαγκάτσης. Δηλαδή πρόσεξε. Τι θα γινόταν, θα έλεγα. Ο Άρης. Αποτυχία. Που δεν βάλαμε γκολ σε τελικό. Ναι. Τους ενώσαμε όλους, παιδιά. Oh. Φαχάσαμε τον Ολυμπιακό. Τον Παναθηναϊκό. Το... αλλά είναι ένας θρίαμβος αυτός. Κόντρα στο ΠΟΚ. Oh. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Για να είμαι... καταλάβετε, να μαθαίνετε και κάτι. Η Τρόικα είναι διδακτική. Γύρω θρίαμβο έχουμε την Κυριακή. Μην ακούτε αυτόν τον μπούφο εδώ στη γωνία που έχουμε. Ο οποίος είναι η κλασική περίπτωση. Η κλασική περίπτωση που μετά θα του έρθει στο κεφάλι η πλάκα. Και θα φωνάζουν όλοι μαζί αγκαλίτσα. Ασμούρδι. Όταν κι αλ. Μούρδι, ασμούρδι. Πες λοιπόν, γιατί πήγανε να διεκδικήσουν την Προεδρία της Λίγκας. Τι έγινε οι ομάδες, τι γίνανε οι ομάδες μου. Οι ομάδες μου, τι γίνανε. Ψηφίσαν οι ομάδες σου. Αυτές οι δικές σου ψηφίσαν. Ο Όφι, ο Πανιώνης, αυτά δεν λέγατε όλη τη χρονιά. Τι έγινε. Ο Όφι άλλαξε. Άλλαξε στη διάρκεια της χρονιάς. Α, κακομοίρη. Το είπαμε στη μέση της χρονιάς ότι πλέον δεν υπάρχει Όφι. Αφού το έπεσε εσύ έτσι. Νίξε τον Ολυμπιακό. Έκανε τραμπούκο. Από τη στιγμή που ήρθε ο τέτοιος. Πώς τον λένε, ρε. Ο καινούριος που έχει αυτός. Ο Μπούσης, ο Κούσης, ποιος είναι ο Μπούσης. Α, χαιρετισμούς από τον Λεντέντου. Έγινε η κυβίστηση. Είδα πάρει τσελεπίδη, έχεις χαιρετισμούς. Ομογενής. Από τον Πάρη, κάθε μέρα μιλάω. Λοιπόν, περίμενε εσύ, περίμενε. Και 31 είναι ρε φίλε, περίμενε, ναι θα τη βάλεις, περίμενε. Πολύς, ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα. Γιατί βάλθηκε και ο Γκαγκάτσης και ο Λισάνδρου να πάρουν την προεδρία της Λίγκας. Για να φτιάχνουν το πρόγραμμα, για χαβαλέ. Για χαβαλέ κατεβήκαμε. Μήνυμα του Θουβού. Απαντάω ρε, ρώτα. Γιατί, ναι. Απάντησε. Α, ρωτάς εσύ, Μάρη. Ναι. Σου λένε να του ρωτήσεις. Α, εγώ. Απάντησε για να δεις πόσο σημαντικό είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί πήγες και επένδυσες, εσύ, φίλε. Πες. 11 εκατομμύρια θα πάρω την έρθου χρόνου. Ξέρεις τι γίνεται. Σωτήρι, άσε με να κάνω κοπή, ρε, φίλε. Περίμενε, μην μιλάς. 11 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Με διακόπτεις 5 φορές όμως δεν μπορώ να συνεχίσω. Περίμενε. Κάνει τον συνειρμό των λέξεων. Λοιπόν, πες. Τι σημαντικό είναι, τι κάνει. Πες το μας, τρώμε τα λύγια μας. Δεν ξέρεις γιατί λες για θρίαμβο του ΠΟΚ αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν οι εφημερίδες. Άκου Μαρία να μαθαίνεις. 101 ώρας. Εκτελεστική Επιτροπή ΕΠΟ. Αυτή που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις. Ναι. 17 άτομα. Άντε. Και. Από χθες. Η συμμαχία κόντρα στο κατεστημένο. Πώς έγινε όταν η συμμαχία ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο παλιά ωραία. Για να βγει το κατεστημένο. Η συμμαχία λοιπόν κόντρα στο κατεστημένο πλέον έχει 9. Βάλτε γιατί είναι ο Λισάνδρος ως πρόεδρος της Λίγκας, πάει ως αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και ψηφίζει. 9-8. Ενώ μέχρι πρώτη πώς ήταν. 9-8. Είναι πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή
Παναγιώτη μου. Α, και μπορεί τώρα να είσαι με τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Όταν θα αρχίσεις όμως να τραγουδάς. Όταν θα αρχίσεις να κλαις, να φωνάζεις. Ούτως ή άλλως ο δικός μας δεν είναι εδώ. Πρόσεξε μην πέσει τίποτα. Ούτως ή άλλως ο δικός μας. Και αρχίζει από τώρα το ούτως ο δικός μας δεν θα είναι εδώ ρε φίλε. Οπότε θα έχουμε διαλυθεί. Αυτό θα το πιάσουν οι Αμερικάνοι τη CIA. Κατάλαβε. Οι Αμερικάνοι τον Οκτώβριο. Οκτωβριανή επανάσταση. Θα είμαστε οι Μπολσεβίκοι των Βαλκανίων. Αρχές του 20. Α, το τραβάμε πιο πέρα. Ωραία. Ας για να πάμε σε break. Για να πάμε σε break. Φουβού ο παδός του ΠΑΟΚ λέει: ο Άρης έκανε το καθήκον του ρε παιδιά. Ό,τι έκανε στο πρωτάθλημα. Αυτή η γροθιά στο ΠΟΚ που λέγαμε. Ο Άρης την κέρδισε. Άντε καλημέρα. Την κέρδισε την ΑΕΚ, φίλε. Την ομάδα του Λισάνδρου, ο Άρης την κέρδισε μια φορά. Σίγουρα εντάξει. Και σίγουρα εντάξει δεν σκέφτεται. Το λες τώρα πια έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι όσο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας που είμαι, η κορυφαία ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα στο ποδόσφαιρο σε πρωταθλήματα, ακόμα σήμερα είμαι η πρώτη ομάδα σε πρωταθλήματα. Και έχεις τον τρίτο τον τίτλο του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Έτσι καταλέσαμε. Αυτή τη στιγμή έκτισες ολόκληρη αυτοκρατορία στο μπάσκετ με το 1-20. Ας από εδώ. Καμία απολύτως. Αντιλαμβάνομαι ότι απαιτήσει να τους κερδίζω κάθε χρόνο και τους τρεις. Από του χρόνου ναι. Αυτό θα γίνεται. Άντε. Περιμένετε μήνυμα ΠΑΟΞΗ από την Αθήνα. Ο Δημήτρης από Ζωγράφου ΠΑΟΞΗΣ. Καλημέρα Χρύσανθε. Μήπως είσαι συγγενής με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τούμπα τούμπα κόλο τούμπα. Φιλιά στην Αθήνα. Πάμε σε break. Όχι φίλε, κολοτούμπες είστε εσείς. Που μια είσαι με τον Ολυμπιακό, μια με τον Παναθηναϊκό. Εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Α, ναι, μόνο με τον Άρη. Μπράβο. Λοιπόν, επιστροφή εδώ πέρα είμαστε και μέσα σε όλο αυτό το καφριλίκι, από αρκετά μακριά, μία ψυχή που μας ακούει, μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα, 1863, γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, 17 Τετάρτου 1863, με το παλιό ημερολόγιο, 29 Τετάρτου, με το νέο. Η 29 Τετάρτου είναι και η ημερομηνία που έφυγε το 1933, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Μάλιστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, για την ποιητική αυτή αναφορά. Γιώργο Ιταλό, το μήνυμά σου είναι πραγματικό αριστούργημα, αλλά φίλε, sorry, δεν διαβάζετε τίποτα. Δύο λέξεις να διαβάσω, θα είναι 5.000 ευρώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Τρόικα. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και τέσσερις διπλές προσκλήσεις την αυριανή δεύτερη μέρα του Ινέντι Φέστιβαλ. Δύο διπλές για την ταινία Τζον και Γιώκο, Τζον Λένο, Γιώκο Όνο. Και δύο διπλές για τα τέσσερα επίπεδα της ύπαρξης. Ο Λίμπερο είναι χορηγός επικοινωνίας και φέτος του Inedit Festival. FM κενό, το ξέρει. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Γράφεις δίπλα οπωσδήποτε τη λέξη ΠΑΟΚ, τίποτε άλλο. ΠΑΟΚ ή Φεστιβάλ. Ή Φεστιβάλ. Ή και τα δύο και τα αποστέλνεις στο 54526. Τρίαμβος λέει. Μόνο τηλεφωνικά. Συμμετοχή δηλώνει στη Μαριλής 2310-287-888 για το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ στο Βεργίνα Θέατρο την ερχόμενη 5η 25 Απριλίου στις 4 η ώρα. Αυτό το σου γνωρίζει, ρε. Δεν ξέρω. Δεν είναι λάθος, ε. 4 η ώρα. Α, μπορεί. Γιατί ο άλλος μητελικός είναι πιο αργά, λογικά. Καλά, μπορεί να είναι 7 και. 4 η ώρα. Εντάξει, οκ, ρε, παιδιά μου, είναι. Μην κάνω κανένα σκηνικό. Τηλεφωνείτε, συμμετοχή. Δεν είναι ωραία ώρα. Δεν είναι ωραία ώρα. Έτσι, 23-10, 2-7 και 3-8. Έλα. Τετάρτη είναι. Μεγάλη Πέμπτη, έχεις δίκιο, συγγνώμη εγώ. Ναι, έχεις δίκιο, βέβαια. Όμως πέρσι παίξαν Μεγάλη Πέμπτη 8 η ώρα. Η ΑΕΚ. Πέρσι. Γι' αυτό και επειδή τους κράξανε όλοι πέρσι, γιατί το βάλαν πάνω στα Ευαγγέλια. Ναι, ναι, εντάξει. Το κάναν τώρα 4 και 6. Σωστό, σωστό. Και χαζουλίνη. Είναι σαν το θρίαμβο ενώ χάνεις. Ναι, ρε, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Έλα, παιδιά, εννοείται. Το διαβάζω. Εννοείται όποιος θέλει μπορεί κάλλιστα να αναφερθεί. Και στις εντυπώσεις που το άφησαν τα εψεσινά παιχνίδια του Champions League, έτσι. Ή, δεν κάνουμε καμία αναφορά. Ιουβέντους χωρίς Ρονάλντο. Όποιος θέλει. Γιατί δεν κάνουμε αναφορά. Όποιος θέλει. Τρίμπαλο έφαγες. Όποιος θέλει κάνει αναφορά. Δεν είναι. Άμα κέρδισες δηλαδή 3-0 μέσα στην Μπαρτσελόνα, δεν θα κάνεις αναφορά. Δεν αξίζει. Ναι, όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Man United και τέτοια. Λοιπόν, να βάλουμε κουιζάκι, θέλετε. Δεν το διαβάζεις. Για Ernesto Valverde. Και άλλο κουιζ θα βάλεις. Δεν έβαλα. Δεν βάλε εδώ, έχεις μηνύματα τόσα, δεν χρειάζεται. Κάνε το Γιάννη το κουιζ. Σε παραδέχομαι, ρε σκύλε, μπράβο. Έλα. Και αυτό πάει και τον άλλο μήνα. Έλα, σε έλα. Παραδέχομαι. Μπράβο, ρε Χρυσάφε. Στην αντίθεση με τον μπράβο. Ναι. Λοιπόν, χρωστάμε πιο νωρίς μηνυματάκι του Θουβού. Ναι, του Θουβού. Ο Παπαδόπουλα χασμουριέται και κάνει πως τεντώνεται και κάνουν κρακ, κρακ, κρακ τα κόκαλα. Κλαίω! Χαχαχαχα, σ' αγαπώ Παναγιώτη, λέει ο Θουβού. Και εγώ Θουβού. Ωραία αγάπη, μπράβο, ζηλεύω. Λοιπόν, ο Παύλος μπαίνει
για ΠΑΟΚ και λέει υπήρχε στην ψηφοφορία και το λευκό, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, παρένθεση, για lifting, κλείνει παρένθεση, Κάρι, ωραίο μήνυμα, πανέξυπνα διατυπωμένο, είναι πολλά τα λεφτά για lifting, Κάρι, μπράβο ρε Παύλο, μέχρι που σου κάνω στημένη κλήρωση, ειλικρινά. Ο Δημήτρης Ζωγράφου το διαβάσαμε, τούμπα τούμπα κολοτούμπα για τον Χρύσανθο. Νέο μεγάλο μήνυμα του ΠΑΟΚΤΣΙ 164 με συγκινή εισαγωγή. Όλη η πόκα αγκαλιά. Να τα ακούσει κανένα γιορτή να δώσει. Όλη η πόκα αγκαλιά. Πάλι θα σπάσετε τα μούτρα σας. Μην περιμένεις και πολλά. Κουμάντο κάνουν τα λεφτά. Σωστά τα λες. Όταν λοιπόν τα λεφτά δεν θα μπορούν να έρθουν. Κλείσει στρόφικα. Η στρόφικα από εκεί που έρχονται μπορεί να είναι ανοιχτή. Απλά η μεταφορά τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω εγώ ο Χρύσανθος 20.000 ευρώ στο λογαριασμό μου στην τράπεζα. Ναι. Έτσι. Και δεν υπάρχει τρόπος, γιατί είναι τραπεζικό το σύστημα, να τα μεταφέρω για να πληρώσω τον Παπαδόπουλα. Ναι. Άρα πρέπει να τα φέρω τα λεφτά μου μετρητά. Μιλάς εκ του ασφαλούς εσύ, επειδή πουλάς τα νερά, έχεις νοιάσει με τα νερά και στην Πρέπει στην λοιπόν να τα φέρω μετρητά. Εμείς να δούμε. Αλλά υπάρχει όριο στο να έρθουν τα μετρητά. Πού θα βρούμε, Φράγκο. Όταν λοιπόν ο έλεγχος είναι φίλος μου. Κατάλαβες, Μάρια. Ναι. Όταν στο αεροδρόμιο δηλαδή μου κλείνει το μάτι. Α, τι και έχει. Τα περνάω. Όταν στο αεροδρόμιο πλέον δεν θα μου κλείνει το μάτι. Έχουν αεροδρόμιο δάκηδες. Θα μένεις απλήρωτος, Παναγιώτη. Άντε ρε, σοβαρά. Και όταν μένεις απλήρωτος, Παναγιώτη. Δεν θα κάνω προσβολή. Αυτό είναι αλυσίδα, δεν Παναγιώτη. Δεν θα κάνω προσβολή. Θα παραμείνω στο λίμπερο που λατρεύω. Τεράστιο μήνυμα, τεράστιο μήνυμα του 963. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα του 963, προφανώς ο παδός του ΠΑΟΚ. Προφανώς. Ευστραφή γλυκέ Χρυσανθούλη, πριν στη θέση Λισάνδρου. Πόσο καιρό έχει να με δει αυτό. Καλά, να το διαβάσουμε και εσύ, δεν σε είπε Ευστραφούλη, γλυκό σε είπε. Το γλυκό που σε είπε γλυκό. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι, ευστραφή παραμένω. Απλά δεν είμαι τόσο ευστραφή όσο παλιά. Ευστραφή γλυκέ Χρυσανθούλη, πριν στη θέση Λισάνδρου, ήταν ο Μπαταγιάννης στην εκτελεστική τη ΕΠΟ. Τι διαφορά θα έχει και Άδης Χαροπά προβλέποντα χαλεπούς καιρούς. Πριν ήταν 7-2, τώρα είναι 8-1. Άντε. Διάβασε λοιπόν τη διαφορά που υπάρχει, γιατί πλέον υπάρχει και αγραφιώτης και Λισάνδρου. Ενώ μέχρι πρότινος. Τι. Διάβασε λίγο τις αλλαγές. Ωραία, φίλε, τρέμουμε. Ωραία. Και τώρα, μήνυμα πραγματικό. Τώρα υπάρχει και εκπρόσωπος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Μπράβο, μήνυμα πραγματικό έπος. Ζητώ από δασκαλάκι να κλείσει τη μουσική. Να δυναμώσει το ΠΟΚ, να έχουμε ενδιαφέρον. Δεν έχει νόημα. Λέει ο 724. Κύριε Χρύσανθε. Πώς χαρίζει το δίζερε. Μην σας ξαφνιάζει η στάση των δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ. Είστε ο βασιλιάς της προπαγάνδας και έχετε βγάλει αρκετούς σαν και εσάς. Χειροκροτάω και εγώ τώρα. Αφού ξεπιάστηκα. Ευχαριστώ, φίλε. Η ΕΚ Τσαλτίδης. Η ΕΚ Τσαλτίδης. Λέοντο 718. Τσαλτίδιο σχολείο. Να είσαι καλά. Και κάποια στιγμή πρέπει να το κεφαλοποιήσω κιόλα αυτό. Δεν γίνεται μόνο να λέτε αυτό, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή άλλοι κι άλλοι κάνανε τρελά λεφτά. Εννοείται. Πρέπει κι εγώ κάποια στιγμή να το κεφαλοποιήσω. 33-33-33. Πλέον δεν έχει. Πλέον δεν είναι 33-33. Άλλαξε το μότο. Έχουν αλλάξει τα ποσοστά. Α, ναι. Είναι 45-45. Ένα. Πέντε. Τι γίνεται, κύριε Σιμώνη. Λοιπόν. Περίμενε λίγο. Ναι. Έλα, Σίτσας. Ναι. Τι ώρα, 4. Ναι, όχι ρε φίλε. Εκεί όταν κάνω στον Ηρακλή. Θέλουμε δυνατό τον Ηρακλή. Ναι. Τι, 300 ευρώ δεν έχουνε. Έλα, ναι. Για μη. Εντάξει. Σίγουρα, σίγουρα. Άντε, πείτε τα Γιάρη, κύριε Αγγλίδο, πέρα. Δεν έχω μιλήσει. Άκου να σου πω κάτι. Να σου πω το εξής. Παρτίδα, για να δούμε πώς. Δεν έχω μιλήσει στα 23 χρόνια με κανέναν, έτσι όπως το εννοείς, να τον πάρω επειδή θα παίξει με κάποιον άλλον, αν ο άλλος δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ευτυχώς. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ τα λέω, ξέρεις, σημαδιό μπροστά. Και κάποιον βαράμε, μπρόχνουν κτλ. Έχει ανεβεί στην εκτίμησή μου περίπου 10 μονάδες. Ευχαριστώ. Μέσα καλά. Αλλά ειλικρίνεια δεν εκτιμάται. Μου την πέσανε χθες εμένα. Και. Αυτό που πες θες, είσαι ξεφτυλισμένος. Θέλω εισιτήριο ΠΑΟΚ. Γιατί τι είπα, ξέρεις. Στέλνες Ολυμπιακός προψε. Στο κλείσιμο, φίλος του Παναγιώτη. Ναι. Ολυμπιακός, φίλος του Παναγιώτη. Ναι. Και λέει, κάθε την Κυριακή, βλέπω λέει κανένα απέναντι στην Τούμπα που δεν υπάρχει κτλ. Και ο λαός του ΠΑΟΚ θα κάνει το καθήκον του. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, του λέω, φίλε, από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτή. Το λέω. Και ήρθε χθες μήνυμα. Το λέω. Και έρθες μήνυμα. Ναι.
πόσο αντιπαοξής, πόσο κομπλεξικός, πόσο. Όχι, δεν το γράψε. Ίσα ίσα και σου λέμε αγάπη και τα λοιπά. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Εδώ. Ναι, ζητάω εισιτήριο, ναι. Αυτό που είπε χθες. Και του λέω, φίλε, δεν εκτιμάς. Για να το σοβαρέψω. Λένε διάφορα. Λένε ο ψήφισε ο Άρης, ψήφισε χθες τον εκπρόσωπο τη ΑΕΚ. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Τι θα ψήφιζε. Το Μάκι Γκαγκάτσι. Πρόσεχε, δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ. Η Τρίπολη. Λευκό. Εσύ δεν μπορείς λευκό. Όχι, γιατί να ψήφισε λευκό. Α, εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλετε. Όχι, θέλετε να στηρίξω τον Γκαγκάτσι. Απλά αν ήταν ο ΠΑΟΚ, θα λέγατε στη θέση του ΠΑΟΚ, γιατί ρε παιδιά δεν ψήφισε. Δεν κάνετε λευκό. Μα εσείς επανάσταση, ρε φίλε. Εσύ είσαι επανάσταση. Είσαι revolution. Ναι, εσύ είσαι revolution. Ο Τσεκεβάρα του ποδοσφαίρου. Είσαι revolution. Και ο μπαμπάς αυτού που χθες έβαλε υποψηφιότητα ήταν μέτοχος σου και μετά του Ολυμπιακού. Η δορυφόρη. Ποιοι δορυφόροι έχει, κανονικά. Α, κανονικά. Τα Γιάννενα τι ψηφίσανε. Τα Γιάννενα, ναι. Επειδή τα. Bye bye με τη σφαγή. Α, τώρα, ποια σφαγή. Προχθές. Δεν είδες για προχθές. Νομίζω ότι δεν ήταν. Γιατί τους κερδίζουμε στο 89 αυτούς εδώ. Τους δορυφόρους μας. Όπως λες, κατάλαβες. Εδώ στην πολιτική. Εδώ στην πολιτική, οι πολιτικοί φίλε αλλάζουν ένα μήνα. Εσύ δηλαδή τι λες, ότι κάποιος ο οποίος είναι μαζί στο Σεπτέμβριο όπως διαχρονικά δεν μπορεί να τον προσεγγίσει ο άλλος και να γίνει κολοτούμπα. Όπως θέλετε, αστρώνετε. Άρα δηλαδή κάποιος μπορεί να σου πει, όπως λες εσύ. Εμείς τα αστρώνουμε, όπως θέλουμε. Για τα Γιάννη, ναι. Έχασες χθες τις εκλογές και λες τρίαμβος και τα στρώνω εγώ. Για ξεκάρφωμα, όπως λέει και ο Μάρης, μπορεί να σου πει κάποιος. Φίλε, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Ο Μάριος Ασλαμής να ήταν απέναντι στον Γκαγκάτσι, ναι. Στο όνομα Γκαγκάτσης, ναι. Ο Άρης θα ψήφισε τον Ασλαμή. Μπράβο τον Άρη, λοιπόν, μπράβο, πήγε εκεί πέρα με έκτο Ολυμπιακό. Γκαγκά, όχι! Μπράβο. Ψήφισε ναι. Κόντρα ναι. Στον Γκαγκάτσι. Την οικογένεια ναι. Που έχει πλήξει τόσο πολύ τον Άρη. Μπράβο, ρε, και μπράβο, πάτε ρε, να το περάσετε, ναι. Γιατί τέτοιοι είστε, ανάποδα. Δηλαδή θα σου πω το εξής. Αλλά θα μου πεις τι περιμένω. Τον κόκαλη μνείτε. Άντε, 100 ώρες μείνανε. Τον κόκαλη μνείτε. Μνείτε τον κόκαλη. Εσείς όλοι. Είσαι παλαβός. Είσαι ακούσει κανένα να μιλάει για κόκκαλη. Είσαι εδώ πάλαβος. Και καλά, να πούμε Μάριε, εσύ που ξεφωνήσεις. Είναι η κόντρα Μαρινάκης εναντίον κόκκαλη. Βασικά Νέα Δημοκρατία έτσι πάει. Πήγες να βαντάρεις την Οτοπούλου και τα λοιπά. Να δώσουμε, να πούμε τις ευχές μας στο Γιώργο τον Κούδα. Το είπα τώρα. Στο ο οποίος κατεβαίνει με τον Γιώργο Ορφανό. Ρε Γιώργο Κούδα. Πρόσεξε και είναι για όλες τις ομάδες και τα λοιπά. Ο Γιώργος Κούδας και τα λοιπά, να πούμε. Ρε Γιώργο. Γιατί είσαι gentleman, είσαι. Ο Ταχιάος είναι Αριανός και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε έχουμε μαζέψει όλο τον ΠΑΟΚ στον Ορφανό. Μπράβο. Να τον βγάλετε δήμαρχο. Όλοι οι ΠΑΟΞίδες. Να ψηφίσουν τον ΠΑΟΞ. Δεν με ενδιαφέρει καν. Να πούμε ρε φίλε τις ψήφους. Δεν με ενδιαφέρει τις ψήφους. Δεν με ενδιαφέρει καν. Με ενδιαφέρει την Κυριακή να κάνω τον γύρο του Δριάμου. Όλα αυτά που μου λες. Συγγνώμη, Λισάνδρου, δεν το ένα, τ' άλλο. Δεν θα τις κάνεις. Τι? Θα την κάνεις, θα την κάνεις. Μη μου χαλάς αυτή τη βδομάδα ρε φίλε. Γιατί να στη χαλάς. Μη μου τις μπουστέρεις. Εγώ πήγα έβαλα υποψηφιότητα. Εγώ έβαλα υποψηφιότητα και έβαγα τη σφαλιάρα. Η διάθεσή μου ρε φίλε. Έβαγα σφαλιάρα. Δεν με ενδιαφέρει καν. Γράψε ήττα. Γιατί γράφεις τρίαμβος. Δεν με διαβρύει η εφημερίδα, θα βγάζω εγώ ρε φίλε. Όλοι αυτό γράφουν, όλοι το ίδιο. Ποιο γράφει το ίδιο. Θρίαμβος. Για, τι λέει το Πάκο 4. Κόλκα. Θρίαμβος λέει αυτό. Έτσι λέει ο Κόλκα. Μόλι το λέει ο Κόλκα Θρίαμβος. Καλά, αυτό λέγανε. Ναι. Τι θα λέγανε. Αυτό πια το ΠΟΚ ενώ. Ρε παιδιά, βασικά. Το ΠΟΚ δημιουργήθηκε για να σταματήσει τον εθνικό. Δηλαδή, έλεο. Το θεωρείτε αυτό επιτυχία πια. Σιγά πια. Σιγά τη δουλειά του κάνει το ΠΟΚ φυσικά. Άρα δεν έχει μίσο τόσο τεράστιο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Καλά είπε χθες το βράδυ ο Αριανός ο Παύλος στο Ζαγόρα. Καλά έλεγε. Είπε ο Πολ. Όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός και το πήρε και δεύτερη φορά κιόλας όταν συνεχόμενη, είχε γίνει ρημαδιό Ολυμπιακό. Τώρα το παίρνει, ποιος ασχολείται τώρα με Ολυμπιακό. Τώρα τραβάει τόσο νταλκά πια, τόσο νταλκά. Ναι. Άμα παγίνει καμιά διετία, τριετία, τότε θα γίνει. Καταρχήν. Για πόσα διάφορα μάτσε την τέτοια την προηγούμενη εβδομάδα στο Αγρίνιο βρίζει όλη την Ελλάδα. Επίσης από χθες έχουμε μια ελπίδα. Έρχεται να σου δώσει την κούπα αυτό που το πήρε πέρσι. Δύο κούπες. Ο Χάρτινος. Θα δώσει και την περσινή. Σίγουρα, ναι. Ωραία. Ναι, σίγουρα. Είναι η μόνη ελπίδα αυτός. Αυτό και εγώ εκεί ποντάρω λίγο να γίνει ένα ρημαδιό. Την ώρα της απονομής. Τι προβλέπετε, την ώρα της απονομής να γίνει τέτοιο. Α, κάτι λέει. Άμα χτυπήσει τον πρόεδρο της Λίγκας. Κάτσε λίγο, ρε. Πυροτεχνήματα λέει θα φτάνουν καλά, μέχρι. Θα φτάνουν. Πέρα από την πλάκα. Θα έρθει, δεν θα φτάνουν. Από όλο 13. Άκουλε, όπου γουστάρουμε την πυροτεχνήματα να βάλουμε. Να μα φτάνουν. Να το πάρουν, να το χαρούν κτλ. Το τελευταίο του είναι έτσι κι αλλιώ. Να το χαρούν. Να το χαρούνε, να μην άσε τα, να γίνει, δεν θα γίνει τίποτα. Θα έχει 35.000 κόσμο μέσα, να το πανηγυρίσουνε, γιατί το τελευταίο. Τώρα μας έκανε. Αυτό. Προβληματιζόμαστε να τίποτα, τώρα προβληματιστήκαμε. Να μην γίνει τίποτα, να πάτε ήρεμα στο γήπεδο. Καταρχήν βασικό. Ναι. Να πάτε όλοι και να γυρίσετε στα σπιτάκια σας ναι. Ήρεμα και ωραία. Ω, μια χαρά.
όμορφα. Χαρά, ε. Μην κάνετε τίποτα βλαχομακή στην Παπαναστασίου. Περνάτε και κορνάρετε τίποτα από Παπαναστασίου και τέτοια. Όχι, ρε γάτα. Εντάξει. Μην πάτε τίποτα από έξω από το Super 3 και κάνετε και τέτοια. Α, αυτό μου παριανό. Γιατί εσύ το δικαιολογεί. Έχει σύνορα. Το ξέρει ποιον. Το ξέρει ποιον. Χθε μιλούσατε μία ώρα. Αυτό το είπε. Μου λέει Μάρη, εγώ να σου πω κάτι. Δεν έβλεπα ο Πάοκ να νικάει στη Λάρισα. Και μόνο το για να μην βρεθούν. Και το σκόρδωσαμε. Για να μην βρεθούν με τους Αριανούς, λέει στο. Και το σκόρδωσαμε. Να μην βρεθούμε. Ναι, ναι, είχαν κανονίσει οι Αριανοί με τους. Άντε, δεν μπούρδεσαι. Βρεπερνάνε, λέει, κέντρο εκεί. Φαντάζομαι και τα φέρανε όλοι οι παοξίδες προς το Λευκό Πύργο. Ναι. Και να περάσουν από χαριλά από εμάς Αριανοί. Άρα τότε ο Πάοκ που είχαν πάει Final Four και άρεσε πέρα το Ευρωπαϊκό. Το εννοούσε σοβαρά. Άρα να μην γίνει ο Πάοκ. Δεν είναι το ίδιο. Τα Τέμπη περνάνε από χαριλά. Άρα τι να παίρνουν στην πόλη, ρε. Στην πόλη, να κατεβαίνουν όλοι οι παοξίδες εδώ πέρα. Βράσε τώρα. Ποιοι πήγαν οι παοξίδες στα Τέμπη, πώς ήταν. Τι έγινε, ρε Μάριε. Τι έγινε. Αριανός, πες το να μας ακούει. Κατάλαβες ποιος. Ναι, κατάλαβα. Χθες μία ώρα μιλούσατε. Κατάλαβες ποιος. Επιμένει, λέει, εγώ βλέπω, το βλέπω γι' αυτό, λέει. Εντάξει, τέλος πάντων. Και εγώ γι' αυτό το είχα πει το 1-1 από πριν. Λοιπόν, παιδιά. Τελικά ποιος θα κάνει την απονομή. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Ο Βασίλης Δημητριάδης, λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Καλό, ωραίο. Καλό. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Εσύ δεν θέλετε να το πάρετε το πρωτάθλημα. Δεν το χάσετε χαρτιά πάλι. Να βρούμε μια αφορμή. Λοιπόν, να υποκληθούμε βαθιά στον Χουάν Φεράντο, τον 38χρονο προπονητή του Νουπουσού Βόλος. Του έκανε ένα μήνυμα αφιέρωμα και συνέντευξη ένα ισπανικό ποδοσφαιρικό μέσον που παρακολουθεί την πορεία του, έτσι. Από τη Γάμα στη Β και τώρα τη Β στην Α, αυτός οδηγεί ο προπονητής. Το μέλλον λαμπρό ανοίγεται μπροστά του. Σε δύο σημεία υποκλίνομαι. Σε δύο σημεία. Απαντάει σχετικές ερωτήσεις και λέει. Ο Φεράντο λέει, τόνισε ότι προς το παρόν χαίρονται τις στιγμές και δεν σκέφτονται ακόμα το μέλλον. Μπράβο. Λέει ο ίδιος, ανοίγουν εισαγωγικά. Ελλάδα και μέλλον είναι δύο λέξεις που δύσκολα σχετίζονται. Μπράβο ρε φίλε, μας κατάλαβες. Τι να σχεδιάσεις, ποιο μέλλον, δεν υποκλίνομαι. Και συνεχίζει. Μας μένουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Αργότερα θα πρέπει να δεις τους προϋπολογισμούς και εδώ αρχίζει το ζουμί και να δεις πώς θα κάνεις το άλμα σε ένα επίπεδο αρκετά βάρβαρο που μας περιμένει τώρα. Προς το παρόν θέλουν να απολαύσουμε τις στιγμές που ζούμε από το να σκεφτόμαστε αυτό που έρχεται. Πραγματικά βάρβαρο. Και αυτό που ακούτε τόση ώρα τον κύριο δίπλα μας αριστερά εδώ σε εμάς. Είναι βάρβαρος ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε έτσι. Ψάχνεις. Μιλάμε πραγματικά για βάρβαρο επίπεδο. Τι μου έκανε εντύπωση. Ποια. Μιλούσε μία ώρα, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά σε ποιον. Στον Μπέο. Ποιος. Πες μου εσύ να μιλήσει ο Λουτσέσκου μία ώρα να μιλήσει για τον πρόεδρο σε ένα μέσον και να μην πει μία φορά, μία αναφορά στον Ιβάν Γκαντιέβη Τσαβίδη. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για ο νούπου σου Βόλος είναι Μπέος, τίποτε ο άλλο. Ο Μπέος στο Βόλο, στο νούπου σου Βόλος, ναι. Δεν είναι τίποτα. Εσύ, σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Μιλάει ο προπονητής του νούπου σου Βόλος. Ναι. Μία ώρα σε ισπανικό μέσον. Και δεν κάνει μία αναφορά. Μάριε, δεν είναι τίποτα. Δεν τι είναι αναφορά τίποτα. Να κάνει. Τι αναφορά να κάνει, Μάριε. Στη διοίκηση. Είναι... Στη διοίκηση. Πουθενά δεν είναι. Βρε, δεν στη διοίκηση. Έχουμε και μία διοίκηση. Άλλο στη διοίκηση που λες. Αυτό. Άλλο στον Μπέο. Αυτό, δεν υπάρχει. Ωραία. Στη διοίκηση, μάτια μου. Αυτό σου λέω. Αν ο Μπέο, λοιπόν. Στη διοίκηση. Αν ο Μπέο, Μάριε. Μα αυτό ακριβώς. Σε ποια διοίκηση να κάνει. Δηλαδή, αν μιλούσε ο Μπέο. Σε ποια διοίκηση να κάνει. Σε ισπανικό μέσο. Σε ποια διοίκηση να κάνει. Αφού η διοίκηση είναι αυτό που λες. Χωρίς να είναι. Εντάξει, τι να κάνει. Ωραία. Αν λοιπόν ο Μπέο ήταν στη διοίκηση. Άρα. Θα το άλλοι, έλεγε. Άρα και άλλοι που απόρρισαν και αυτοί είναι βλάκες. Εγώ ναι, είμαι βλάκας. Ναι. Και αυτοί είναι βλάκες. Ναι, όλοι μαζί βλάκες. Και εσύ ο έξυπνος. Ναι. Πώς το κατάλαβες. Τι να πω ρε παιδί. Αν λοιπόν ήταν στη διοίκηση ο Μπέος Μάριε θα το έλεγε 15 φορές. Δεν είναι λες δηλαδή. Όχι. Επειδή αποδεδειγμένα όλοι έχουν την τιμή τους, χρήσανθε για ένα μισθό κάλυψε στην άφηξη του ΠΑΟΚ από την Αθήνα μετά τον τελικό του 2001. Κάνεις λάθος, φίλε. Για να κάνεις εσύ την απονομή την Κυριακή, πώς θα θες. Φίλε, χάνω το πρωτάθλημα. Ας το δω αυτό και θα το χάσω, φίλε. Εγώ πώς. Πετά, ελικρά, χάσω. Σε παρακαλώ. Πώς θα δίνετε. Λοιπόν, φανταστικό πώς θέμα. Πώς θα δίνετε. Φανταστικό θέμα, κάνω αυτόν για όλη την ημέρα. Το κάνω, το κάνω. Με 2.000 μετρητά. Το κάνει, απονομή. Τζάμπα. Τζάμπα. Τα ιατρικά έξοδα. Για να γίνει ρημαδιό. Τα ιατρικά έξοδα. Τα ιατρικά έξοδα του ξυλοδαρμού. Ναι. Την ψυχική οδύνη των παιδιών. Να μην βλέπουμε μια εβδομάδα να κλείσουμε τάμπλετ τέτοια και ίντερνετ. Στο γραφείο ποιος θα, λοιπόν, ποιος θα δώσει. Περίμενε. Στο γραφείο τα λεφτά ποιος θα δώσει. Τα ιατρικά έξοδα θα καλυφθούν από Ιβάν. Ωραία.
Θα κοπεί το ίντερνετ στο βαθύλακο για μια εβδομάδα να μην βλέπουν τα παιδιά που με δίνανε και τέτοια. Βρε το γραφείο τελετών θα πληρώσει. Τι? Θα με σκοτώσετε κιόλα, δεν ξέρω. Φίλε, καλά, φίλε, σε παρακαλώ. Δίνω εγώ το μισό μου σπίτι σε εσένα. Δέσμευση υπογραφή για να μην έχω μόνιμη βλάβη. Άκου, όχι μόνιμη βλάβη. Την έχω έτσι κι αλλιώ. Να μην έχω μόνιμη βλάβη. Απλά ξύλο να φάω. Λίγο. Ναι, γιατί πρόσεξε, θα το κρατήσω το κύπελο. Θα το πάρω και θα αρχίσω να τρέχω. Και λες, και λες, όχι. Και από πίσω θα με κυνηγάνε. Ένα πάρω δύο τριγώνια. Και δεν το παίρνουμε εμείς. Και κρατάς ένα κύπελο που δεν προδιαγραφεί ποτέ στη ζωή σου. Κατάλαβε. Έτσι, σαν άρισα. Έτσι, μπράβο. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού για να πάμε στο break. Πώς θα το δω. Ποιος θα το δει. In God we trust. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Πήρα καινούργια μπλουζάκι. Τι μπλουζάκι. T-shirt. Βγάζει ΕΡΤ μπλουζάκια. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός την Κυριακή στάδιο Τούμπας ώρα 7. Να σου πω κάτι. Και είναι, 4. Είναι ωραία αυτά που λέει. Πολύ ωραία. Αλλά μερικές φορές, μερικές φορές, φίλε, θέλω να πω τη λέξη βλάκας. Ενώ αυτός δεν μπορεί, τη λέει συνέχεια για σένα. Λοιπόν, 4 διπλές προσκλησούλες για το αυριανό Indented Festival. Για μένα, είπες. Δύο διπλές. Είπες, τη λέει συνέχεια για μένα. Τη λέει συνέχεια για μένα. Σ' αγαπάει πολύ, τον ξέρω. Όχι. Είναι ευφυής, αλλά μερικές φορές είναι. Καλά, τι δεν είναι δικά του. Πολύ βλακώδη αυτό. Από το διαδίκτυο τα βλέπει. Λοιπόν, δύο διπλές Τζον και Γιώκο Όνο αύριο στο Ολύμπιον και δύο διπλές ταινιάρα τα τέσσερα επειδή θα υπάρξει αύριο στην Παύλο Ζάνας. Κούτρα είναι έτοιμο. Άρα βρήκαμε. Εγώ θα το δώσω το κύπελο. Δώσ' το εσύ. Δεν θα το δώσω. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το κύπελο του ΒΑΟ. Τι βρίσκουμε εκεί. Πίτσα Mr. Gold. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι, δηλαδή σε 2 ώρες περίπου μέχρι και 1 το πρωί. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη και Μετέωρα. Και αν ψάχνει δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια, μιλά και διαβάζει άπτεστα γερμανικά, τι προσφέρει Dialog, τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Όλα αυτά και περισσότερα ακόμα στο dialog.gr. Ακούς Λίπερα. 534. City, αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στο Μάντσεστερ τα στέκια. Ασλαμά, δώσε κανένα γυαλάκι στο λαό, καλημέρα. Πήγα να δώσω φίλε μου το καθάρισε ο Παπαδόπουλος. Με quiz, 534. Να σε καλά, δεν. Από αύριο. Έστε το ίδιο μήνυμα με το γέστε τώρα, ε. Το σύνθημα. Πάμε, έχει κυκλοφορήσει αυτό. Έχει κυκλοφορήσει, ναι, εννοείται. 534, να δούμε από αύριο. Σήμερα πήγα να βάλω με το Σικάγο, μου το σκότωσε ο Παπαδόπουλος. Ναι, ναι, είμαι εγώ. Τι να κάνω. Είμαι εγώ ένας. Γιατί θέλουμε να βάζουμε και λίγο κουιζάκι να συμμετέχουν όλοι, έτσι. Και παιδιά και γυναίκες και κυρίες και κύριοι. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Πάμε όνομα λοιπόν, και ομάδα. Μπάμπης λέγομαι. Άρης. Άρης, ναι, σωστά. Μπάμπης λοιπόν, Άρης, λατρεμένη φωνή, κλασική αριανή φωνή. Μπάμπης, εκτιμώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πήρα και χθες το βράδυ τηλέφωνο σε κουμπί του Τρέγια και του Ζάχου. Αλλά ο Τρέγια δεν μπορούσε να μιλήσω. Ναι, δεν σ' άφησε ο Τρέγιας αριανό να μιλήσει. Δεν του άρεσαν, δεν του άρεσαν αυτά που έλεγα και στο τέλος με έκλεισε. Οπότε αφήστε με λίγο να πω λίγο αυτά που ήθελα να πω. Και περίμενε, περίμενε. Τι εννοεί σε έκλεισε. Βεβαίως, έτσι, ναι. Με έκλεισε. Λέει άντε για φίλε, πάρε το Ραπτόπουλο. Μου λέει και με έκλεισε. Λοιπόν. Αντροπή. Επειδή πολλοί λόγω γίνονται. Αυτά θα μα τα λε άμα γίνονται όμω. Καλά κάνει και το λε. Κάτσε. Το λέω λοιπόν. Τάσου, τι έγινε, Τάσο. Ρωτήστε και τον Ζάχο. Τάσο, τι γίνεται. Επειδή έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι από χθες τρελό με την ψήφο με του Άρη στο Λισάνδρου, καταρχάς να βάλουν τα πράγματα στις θέσεις τους. Από τη μία μεριά ήταν ο Λισάνδρου, δηλαδή νομικός, έγκριτος νομικός με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο, και από την άλλη ήταν ο γιος του μπαμπά. Ωραία. Ναι. Το οποίο, αν δεν λεγόταν Γκαγκάτσες και λεγόταν Γκαγκατσόπουλος, ας πούμε, δεν θα έχει καμία δουλειά εκεί μέσα, δεν θα δούλευε ποτέ στον ΠΑΟΚ και πουθενά άλλου. Σωστό. Εννοείται. Εξυπακούεται. Του κακουργηματικά καταδικασμένου μπαμπά. Ωραία, κακουργηματικά καταδικασμένου μπαμπά. Σε πρώτο βαθμό. Ο οποίος συνεχίζει να είναι στη θέση του. Σε πρώτο βαθμό, βεβαίως. Λοιπόν, δεύτερον, ο Άρης ψήφισε λοιπόν τον Λισάνδρου. Δεύτερον, δεν θα μας πείτε εσείς, ειδικά εσείς, ποιον θα ψηφίσουμε. Γιατί από τότε που έχει έρθει ο Σαβίδης, η παροιμία έκανε η μίγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο, ταιριάζει απόλυτα σε εσάς. Από τότε που νεοπλουτίσατε, νομίζετε ότι είστε τα αφεντικά των πάντων και θα κάνετε στους άλλους και θα κουνάτε το δάχτυλο όποτε θέλετε. Τρίτον, δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς για δίθεν παραρτήματα του Άρη, σχέσεις με Ολυμπιακό, με ΠΟΚ, ειδικά εσείς, οι οποίοι έχετε πουλήσει πακέτο παίχτη προπονητή στο Ολυμπιακό. Ο μεγάλος σας ηγέτης Μπάνε Πρέλεβιτς έλεγε, coach, να τη βάλω τη βολή, να παίξω με τον Άρη που τον είχα 3-1 και αποδεδειγμένη καλύτερη ομάδα, ή να παίξω με τον Ολυμπιακό. Και τελικά βεβαίως ανοίξαμε το ποπουδάκι μας και χάσαμε τον Ολυμπιακό και έπαιξαμε τον Ολυμπιακό. Επίσης, δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς που ο καλύτερος σας παίχτης, ο Γιώργος Οκούδας,
δήλωνε στα 18 του ότι το όνειρό του να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς που τα οπαδικά σας το ΤΕΜ, οι οπαδικοί σας ηγέτες, φιλιώντας στο στόμα με τον Ολυμπιακό, με το εντιμότατο και φιλικό σωματείο, και δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς, όπου τόσα χρόνια επί Μπατατούδη και επί Κόκαλη, κάνετε αυτό ακριβώς. Ό,τι ψήφιζε ο Ολυμπιακός, ήσασταν η ουρά του Ολυμπιακού. Λοιπόν, δεν μπορείτε να κουνάτε το δάχτυλο, είστε διεφθαρμένοι μέχρι εκεί που δεν πάει, και δεν έχετε δικαίωμα κανένα να μιλάτε εσείς για τους άλλους. Δεν θα χρεώνετε σε άλλους αυτά που έχετε κάνει τόσα χρόνια εσείς. Λοιπόν. Χειροκροτάει ηλικοφιλία. Τα πες, ξεθύμανες. Είδες, δεν σε κλείσαμε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Λοιπόν. Δεν θέλω να επιβαίνω σε άλλες εκπομπές, αλλά μου το έχουν μεταφέρει γιατί έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι ντροπή. Έχει ξαναγίνει. Πάνω απ' όλα είναι το ραδιόφωνο και η δουλειά μας, έτσι. Είναι ολίμπερο. Στο στήσατε το Παπουδάκης, μπορούσα να σε κλείσω κάλλιστα, βέβαια. Anyway. Το είπε αυτό. Δεν το ακούσαμε. Δεν το προσέξαμε. Ακούστηκε. Έτσι, δεν τα προσέχετε αυτά. Βάλτε τα μηνύματα λίγο. Νομίζω ότι είπε κολλάκι. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Βάλτε τα μηνύματα λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Στο σκότωσα 534. Citizens αδέρφια. Συγγνώμη εγώ. Είπα City. Έτσι είναι κατά το κανονικό. Citizens αδέρφια. Έτσι, πάμε. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Εγώ είμαι, ξέρετε ποιος είμαι, δεν χρειάζεται να πω όνομα ομάδα. Παπαδόπουλα. Έλα, Θουβού. Εγώ είμαι, λέει. Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Λίβερπουλ. Καλημέρα, Θουβού. Έλα, ρε, εσύ είσαι. Ρε, παιδιά, δεν είναι κακό να πείτε ότι πήγατε με τους άλλους κάτω. Παραδεχτείτε το, βγήκε άλλος. Όχι, ρε, φίλε, ψηφίσαμε κόντρα στον Καγκάτσι. Έγκριτος νομικός. Ρε, πες. Ο οποίος έγκριτος νομικός ήταν νομικός του Κούπερ. Ξύπνα. Πήγαμε τον Ολυμπιακό. Ο Μινάς Λισάνδρου. Νομικός του Ψάκη Πρίτα. Πείτε το, ρε, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε το, δεν είναι κακό. Πήγαμε τον Ολυμπιακό. Όχι, ρε, φίλε, με τον Ολυμπιακό πήγες εσύ το Σεπτέμβριο. Έτσι. Όχι, να τα λέμε. Ναι, εσύ πήγες με τον Ολυμπιακό το Σεπτέμβριο. Ο Άρης! Ο μεγαλύτερος όλων! Ο εφιάλτης ο Άρης! Ναι. Nightmare. Ο εφιάλτης ο Άρης! Ο Άρης! Γι' αυτό πέσαμε! Ο εφιάλτης! Βέβαια, Θουβού, να ευγνήσουμε τα πράγματα. Πόσα χρόνια. Ο Φρέντι Κρούγκερ των ονείρων σου. Ο μπαμπάς Γκαγκάτσης πόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, φίλε. Καμιά 120. Ο Γκαγκάτσης έχει πάει και 4 τελικούς κυπέλου, ε. Γλύψτε για να μεγάλο. Α, δεν ήταν ο Γκαγκάτσης. Έλειπε. Του κλειδώσει που είχε να τέλειπε. Δεν ήταν ο Γκαγκάτσης. Και καλές κληρώσεις είχες. Ο Γκαγκάτσης στο τελικό την Τούμπα, στην Τούμπα, φίλε, που σου χάρισε το κύπελο. Εσύ δεν χάρισε κανένα κύπελο. Εσύ παρακαλώ στο τελικό τελικό στην Τούμπα. Γλύψτε για να φτάσετε τον Πάοκ. Πάμε μαζί με τους άλλους. Αλλά είστε τόσο καημένοι που αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ και θα έχετε πάλι βιντεο εθνική στον καιρό και θα λέτε μα έσπαξε ο Ολυμπιακός και μας έριξε κατηγορία. Ξεφωνήθηκε ο Λάμπρος, φίλε. Όταν εμάς κάθισε ο Λάμπρος με τον Γκαγκάτσι, εμείς τον ξεφωνήσαμε. Εμείς τον ξεφωνήσαμε. Δεν το θυμάμαι. Ό,τι πει ο μεγάλος Άρης θα κάνεις. Ό,τι πει ο Ολυμπιακός. Άντε, Θουβού, στο καλό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μπράβο στο Θουβού που το λέει. Ό,τι πει ο Ολυμπιακός κάνει ο Πάκος τα χρόνια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, αδερφέ. No name, ο παδός του Πάκου και της Arsenal. Εγώ λέει ο άλλος. Τι έγινε, ρε, χθες το VAR που ακύρωσε το πέναλτι της ομαδούλας σου ήταν καλό. Δεν ήταν, σου πέναλτι, ρε. Που έδωσε πέναλτι και το πήρε πίσω. Σαφώς δεν είναι. Στο πιο υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή, το γελίο το Ράκιτιτς. Στο πιο υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή. Ναι, αν δεν είχε το VAR όμως, θα ήταν το ποδόσφαιρο των λαθών που αγαπάμε. Φυσικά. Και θα ήταν σφαγή της United. Θα το έλεγα, φυσικά. Σφαγή της United. Εννοείται, ρε φίλε. Μιλάει για σφαγές Ολυμπιακός της Αγγλίας, ρε φίλε. Δηλαδή, κλαίνε. Καλά, αυτή τη βλακεία, μωρέ, τώρα 15 χρόνια έχω κεντήσει, παίζω μπαλάρα, τώρα κάνω καλαμπούρι. Για πότε παίζει μπαλάρα. Με τα μισά παιδιά δικά μου, με Magnificent Seven, σε παρακαλώ τώρα. Άντε αυτή τη βλακεία τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα. Από το Ζαφυρίου αποκλείστηκες και από το Βελί, άντε. Και από το Ροκεντρολά τον άλλο με τις φαβορίτες του. Εγώ. Ναι, εσύ ποιος. Όταν θα πάρεις την Premier League αίτητος, τότε θα μιλήσεις, γατάκι. Ορίστε. Νιάουνιά, βρεγατούλα. Τέλος πάντων, Κυριούλη, τι κάνεις. Καλά είμαι, Κυριούλη. Καλά, ρε εσύ. Προσπαθούμε να εξοργίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε εμείς πώς νιώθουμε. Σε τι vibe είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί μας λένε, κερδίσανε τον πρόεδρο και. Συγγνώμη, σε τι, δεν καταλαβαίνουμε σε τι. Vibe, σε λατρεύω. Τι κάνει το χρήμα, ρε φίλε. Έμαθε και το vibe που πάω ξύστο. Φίλε, εγώ το ήξερα και από πριν, δεν ήμουν σαν και σένα. Τι κάνει το χρήμα στο βόλιο του Ηρακλή. 5.000 στην Πράγα, 100 άτομα τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο. Τι κάνει το χρήμα. Είναι η μόδα, ο Πάοκ. Ο Πάοκ είναι η μόδα.
στο βόλεϊ που είναι τρίτο άθλημα στην Ελλάδα, ο Ηρακλής φέτος είχε και μάτς με 500 άτομα. Άντε, σοβαρά. Το βόλεϊ. Για τα επόμενα 200 χρόνια θα είμαι μόδα, πες τους. Με την Κηφισιά ήταν 8 άτομα μέσα. Η μία γκόμενα παίκτη. Οι υπόλοιποι 4.500 που τρέχαν στις γιορτές και στα πανηγύρια που είναι. Κυριούλη. 100 σοντάτου έχει κάνει ο Ηρακλής. Δεν μας καταλαβαίνουν, δεν πειράζει. Είναι κάτι που δεν θα καταλάβουν ποτέ. Και ο ένας και ο άλλος, γιατί ποτέ οι ομάδες τους δεν πρόκειται να γίνουν. Είναι Bauhaus αρχιτεκτονική, πού να καταλάβουμε. Έγινε no name, περιμένουν άλλοι τρεις. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Επόμενος, ναι. Μπράβο, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, δε. Όνομα και ομάδα. Άκης γεια σου, Άκη. Άκης, Άκης από Σέρες, ο παδός του ΠΑΟΚ. Άκη, από... είσαι Σεραίος ή απλά μέτικος εκεί. Σεραίος. Έμεινα μετά για πιτσιρικάς, είχα έρθει 40 χρόνια, μείνα εκεί πίσω από την θύρα 3 εκεί πέρα του Άρη, λίγο πιο πάνω από την Ελβετία. Και άρα είσαι Σεραίος. Έξω. Α, είσαι Σεραίος. Ωραία. Πάμε, Άκη, Σεραίος. Λοιπόν, μπείτε, συγγνώμη λίγο, μπείτε και διαβάστε την δήλωση που έχει κάνει ο Μαχλάς, τη συνέντευξη που έχει δώσει σε σχέση με το γιο του. Α. Και πώς σώθηκε ο γιος του με μεταμόσχευση καρδιάς από ένα παιδάκι 8 χρονών που σκοτώθηκε σε τροχαίο και σώθηκε ο γιος του. Ναι. Είναι συγκλονιστική ιστορία, παιδιά. Την λέει σε ένα μέσο στην... που βλέπω τώρα στην Ολλανδία. Μπείτε ωραία. Και δείτε το πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Την έχουν όλα τα site. Να το... ναι. Ωραία, ωραία. Το βλέπω, στες, δεν είναι εγώ τώρα. Πάμε στον Άκη. Έγινε, γιατί περιμένουν τρεις γραμμές. Πάμε στον Άκη. Και μια ερώτηση μετά πριν κλείσει. Πάμε, Άκη. Τώρα μας στείλατε, είπατε αυτή την είδηση. Ναι. Και ξέρουμε, ξέρεις ότι όλοι οι χουλιαμάδες και αυτά. Ναι. Τώρα βγήκε, γι' αυτό σου λέω. Έχει 15 λεπτά που βγήκε στο SDN. Ωραία. Βλέπω. Πάμε, Άκη, περιμένουμε άλλοι τρεις. Πάμε. Θρίαμβος είναι αυτό που έγινε χθες για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί επίσημα πλέον και με την άδεια του Άρη, με τη στάμπα μάλλον που έκανε χθες ο Άρης, με τη στάμπα που έβαλε ο Άρης, με την σφραγίδα που έβαλε ο Άρης, μία πόλη, μία ομάδα. Λοιπόν, και το ΠΟΚ αλλάζει κάτω όνομα, το ξέρετε κιόλας, έχει γίνει από ΠΟΚ, ΠΟΚΑ. Λοιπόν, αυτά επίσημα. Τώρα α, το ΠΟΚΑ εκεί πάει στον Άρη. Το 164, δεν όχι, εγώ, συγγνώμη, εγώ. Όλοι οι ΠΟΚΑ, και καλά πως λέμε ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν το ήθελα εγώ αυτό. Α, ΠΟΚΑ, δηλαδή το ΠΟΚ ενωμένο με τον Άρη προσβάλλει στο ΠΟΚ, συνέχισε. Όχι ρε φίλε, γιατί έχουν μπει κι άλλοι, έχει γίνει παλιά και με τον Απόλλων Αθηνών αυτό. Αν διαβάσετε την ιστορία του ΠΟΚ, έχει ξαναγίνει, έχει μπει και ο Απόλλων Αθηνών μέσα. Ο Απόλλων Αθηνών εννοείς πριν τον σχορεμένο. Πριν τον Αλαμάνο. Παλιά. Πριν τον Αλαμάνο, ναι. Δίνανε μάλιστα και φιλικούς με έξω, ξέρετε, σαν ΠΟΚ. Όταν είχε μπει και ο Απόλλων για λίγο, είχε γίνει ΠΟΚΑ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, διότι επίσημα πλέον και ο Άρης πάει με το ΠΟΚ. Άρα έχουμε γίνει. Ο Άρης πάει κόντρα στον Καγκάτσι. Και ο ΠΑΟΚ πήγαινε. Ο Άρης πάει κόντρα στον Καγκάτσι. Δεν πάει καθόλου κόντρα στον Καγκάτσι και το ξέρεις πολύ καλά. Εδώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πάει κόντρα στον Καγκάτσι. Σιώπης, όλα αυτά είναι συνέχεια, κατάλαβες. Απλά τώρα επισημοποιήθηκε. Εσύ δηλαδή όταν έδωσε το Βενετίδη τι ήσουν. Επισημοποιήθηκε κανονικά. Για να ακούσω λίγο. Το Μοσχοπούλησε τον Κορέδο. Για να ακούσω όταν έδωσε το Βενετίδη, άρα είσαι εσύ το ίδιο. Το Μοσχοπούλησε τον Κορέδο τον Ολυμπιακό. Εγώ τουλάχιστον πήρα. Δεν πήρα λεφτά. Ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Έγινε Άκη, επόμενη γραμμή καλημέρα. Α, πήρε ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Τον πούλησε. Πάμε γραμμή καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα παλιά. Βασίλης από Πολύχνη, ναι, μπράβο. Βασίλης από Πολύχνη, ο παδός του ΠΑΟΚ που λένε μου, λατρεμένος. Κάμε το ρώτησα τον Άκη. Καλημέρα. Χρήσατε, πριν είπες ότι κάνετε συμμαχία κατά του κατεστημένου. Βέβαια ρε φίλε. Πω, το ακούσαμε και αυτό φέτος δηλαδή. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, ε. Όταν πετάς μολότοφ έξω από το γήπεδο και αθώνεσαι. Όταν πετάς δηλαδή, το βολίδες ευθείας βολής και τρως πρόστιμο, τι είσαι. Τη δρακαστρούκα. Δηλαδή το ακούσαμε και αυτό ότι κάνετε όντως συμμαχία. Θα απαντήσεις. Θα απαντήσεις. Όταν πέφτουν μολότοφ στο πάω κάρις και πληρώνεις πρόστιμο, τι είσαι. Δεν ήταν στον περιβάλλον χώρο. Να μιλήσει αυτό. Να μιλήσει. Στο έξω από τη θύρα 7. Τι είσαι. Πολύ πιο κάτω. Ναι, λέω αυτό θέλω να πω. Πολύ πιο κάτω έγραψε η αστυνομία. Με το φαξ που ματσουλούσε ο άλλος στην κατήλα που φάνε. Θέλω να πω και κάτι ακόμα γιατί δεν θα με αφήσει να μιλήσω παραπάνω. Να μιλήσει το παιδί, να μιλήσει. Επειδή δεν θα με αφήσει να μιλήσω παραπάνω, θα πω και κάτι άλλο. Τώρα φωνάξτε και τον άλλον που είχατε φωνάξει την άλλη φορά. Τον Παντελή να μας πει ότι κερδίζει και φέτος πάλι ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ εναντίον του Ολυμπιακού. Ποιο Παντελή, ποιο Παντελή. Εκείνο το κομπλεξικό που έλεγε ότι και φέτος άλλη μια χρονιά βγήκαμε κερδισμένοι. Ποιο λέει το θαλασσινό. Τον Παντελή το θαλασσινό που λέει. Α, τον Παντελή θαλασσινό. Είναι στο σταυρό του Νότου. Ωραία. Τον είπε κομπλεξικό όμως. Όχι, παιδιά, όχι τον Παντελή. Κομπλεξικό. Μια χαρά. Συγγνώμη, 007. Περίμενε, είσαι τραγουδιστής. Είσαι καλλιτέχνης. Είμαι παραγωγός. Είσαι κομπλεξικός. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι, ναι, τελευταία γραμμή για το μισάωρο. Τελευταία γραμμή, ναι, πάμε. Φίλε Παύλο. Με αυτό που έγραψε. Αυτό που έγραψε δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Ναι, πάμε στη γραμμή. Πάμε στη γραμμή, Χρήστο. Το είδα κι εγώ. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
Κοιμήθηκε, πάει ο φίλος. Ας δίνουμε προτάσεις στη γραμμή, παιδιά. Φίλε Μιχάλη, γιατί θέλεις, για ΠΑΟΚ ή για το φεστιβάλ? Βάλε δίπλα, έτσι. Έτσι. Σε, υπάρχει λόγος κιόλας που ρωτάω. Λοιπόν, μήνυμα, ένα-δύο μηνυματάκια. 833. Δηλαδή, αν ο μπαμπάς μου είναι κακοποιός ή πρεζόνη, είμαι και εγώ. Ωραία λογική. Περήφανε Άρη, αντί να γράψεις στα τέτοια σου και τους τέσσερις, διαλέξατε πλευρά. Λέει 833. Πάμε στο 007. Συγνώμη, παιδιά, γιατί πρέπει να ψηφίσω ΠΑΟΚ? Με έχει βοηθήσει ποτέ ο ΠΑΟΚ εμένα για να ψηφίσω τον Καρκάτσε? Μπορώ να ψηφίσει λευκό. Όχι, γιατί να ψηφίσω λευκό? Α, εντάξει, okay. Αυτό λέει, ρε φίλε. Μα άμα ψήφιζα λευκό, θα λέγατε ότι δεν πήρα θέση και δεν ξέρω μπούρδες. Εδώ χάσατε και λέτε θρίαμβος. Εσύ αν ψηφίσετε λευκό, ξέρεις τι έλεγες? Λευκό να κανένα δεν πάω. Δεν είναι παραδοσιακό πάω κάρις να ψηφίσουμε κόντρα, δεν κατάλαβα. Ναι, φυσικά. Δεν τι ήθελες να κάνουμε. Ναι, αν ψηφίσει κανένας ΠΑΟΚ διαφορετικό, πάντα αυτό λέτε, ρε φίλε. Ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει εκεί, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει εκεί. Με τον Ολυμπιακό σε μια ζωή. Μήνυμα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αφού είσαι μια ζωή με τον Ολυμπιακό. Μήνυμα του ΠΑΟΚ 007. Έχει σημασία. Μήνυμα του άρρωστου ΠΑΟΚ 007. Καλημέρα. Όλα τα λεφτά η ανακοίνωση της σειράς 13. Παντελονάτη. Μπράβο στο μεγάλο Άγιαξ, την άκουσα τη μισή χθες. Άμα θες διάβασε την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση της σειράς 13. Ξεφωνίζει τον Αλαφούζο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Άμα ήταν ο πατέρας διοίκηση ή ο Βαρδινογιάννης πριν τα σπάσουν, θα σου έλεγα εγώ Παντελονάτη. Άσε τώρα, μωρέ. Και συνεχίζει. Μπράβο στον μεγάλο Άγιαξ. Το μόνο που μας έμεινε να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα της μεγάλης Manchester City. Παντελονάτη, θύρα 13 να βγαίνει και να πει ότι έπρεπε να πέσει ο Παναθηναϊκός στη Γάμα Εθνική. Τότε θα καλό, τα παντελονάτη. Καλό. Ενώ έπεσε ο Ηρακλής. Όταν όμως πέρσι ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πέρσι σώσαν τον Παναθηναϊκό, δεν βγήκε η θύρα 13 να τους ξεφωνήσει. Που ο Ολυμπιακός ψήφισε να πάρει μείον 6, ενώ παραπρόπερση ρίξανε τον Ηρακλή όλοι μαζί. Παντελονάτη, άιντε ξυπνήστε λίγο! Ξυπνήστε λίγο! Σωστό αυτό. Λοιπόν, Μπούντου που είσαι, Μπάτμαν, σε αγαπάμε ακόμη, η μόνη με ποδόσφαιρο. Η μόνη με ποδόσφαιρο. Να σε καλά, 007 το οποίο είδαμε, το μήνυμα ήρθε ολοκληρωμένο τώρα. Λοιπόν, μην ξεχνάς, 2 εισιτήρια πάω κλεβαδιακός. Και 4 διπλές για 2 από τις αυριανές ταινίες του 6ου Inedit Festival στο Olympion στις 8 η ώρα και στην Παύλο Ζάνα στις 10. FM και ονόματε πόνιμο δίπλα ΠΑΟΚ ή Φεστιβάλ και τα 2 αποστολή στο 54-526. Παιδιά, μας απομένουν 19 λεπτά. Τι λέω, ναι, 19 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά το χρόνο του κόσμου για να διεκδικήσει τα 2 στρίγια το ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στην Κυριακή 7 η ώρα στάδιο Τούμπας και τις 4 διπλές για την αυριανή μέρα 5η του 6ου Inedit Festival. Το χρόνο του κόσμου δεν είναι. FM και ενώ δεν εξηγώ το ραδιόφωνο που κάνουμε τίποτα. Είναι ό,τι χειρότερο. Α, είναι προσβολή. Ενώ ο Νότης Φακιανάκης και ο Γιώργος Νταλάρας πρέπει να εξηγούν τη μουσική που κάνουν. Λοιπόν, η FM και ενώ. Δηλαδή. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει. Που είπε όλη την αλήθεια ο Νταλάρα στο βίντεο. FM και ενώ. Εκπληκτική εκπομπή να τη δείτε. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφει ΠΑΟΚ ή Φεστιβάλ. Γροθιά στο λαϊκισμό. Ή και τα δύο. Αποστολή στο 54-526. Τον οποίο υπηρετεί από τον Νταλάρα. Ο οποίος σε κάθε ρεύμα ο μπαίνει από πίσω. Ο καλύτερος. Μπαίνει από πίσω. Πίσω από ρεύμα ακολουθείς εσύ. Και ήταν το ροκ. Και τώρα. Ήταν το και ροκ. Τώρα, με τα υπόγεια ρεύματα. Και τώρα. Ήταν το έντεχνο με τον Μανώλη Φάμελο. Βγήκε το Λάτιν. Τσίκι 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 με τα παιδιά, με τους Ινδιάνους. Όταν τραγούδισε Λέμι Γκράντε ο Νταλάρα. Ήρθανε οι Τζέθρο Τάλ. Με τους Τζέθρο Τάλ. Μελανόσιμη ο Ρέιαν Άντερσον. Τον έβαζε πάνω αυτό, είναι δυνατόν. Τον παρακάλεσαν και βγήκε. Λοιπόν, η Τζέθρο Τάλ τον Νταλάρα. Πρόσεξε, με τα ρέματα πας εσύ. 35 εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Και πλέον θα φας μια σμπροξιά και θα σε ρίξουμε μέσα. Στον Bad Habit. Έκλεισε η κάδουλα από εκεί. Δεν έχει, έκλεισε. Τον έδιωξε, πήγε και τον έδιωξε. Του λέει φύγε, δεν έχει κούτρα ποτό. Λοιπόν, περιμένουν 2 γραμμές. Να είστε περιεκτικοί, σύντομοι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, παλικάρι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Γιώργος ΠΑΟΚ. Μπράβο Γιώργο, πάμε σε ακούω. Λοιπόν, θέλω να πω καταρχήν, παιδιά, δεν αφήνατε να μιλήσουν όσοι είναι ΠΑΟΚ, δεν τους αφήνετε να μιλήσουν. Πήραν Σαριανός, τον αφήσατε ένα δίλεπτο. Πέρα το σεντόνι του εκεί πέρα. Ναι, γιατί είχε ωραία σύνταξη, ωραίο λόγο. Όχι, δεν είναι σύνταξη, είναι διαφορετικά αυτά που έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω κάτι στο Χρήσταθο. Ναι, περίεργο. Πάρ' το να το πεις, ρε φίλε, 5 με 6. 6 με 7. Ναι. Άσε να μην το κόβεις, να φύγουμε να βγάλουμε κόσμο. Ρε. Πάμε, καλημέρα. Δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Αυτό που... δεν είναι ραδιόφωνο. Δεν είναι ραδιόφωνο αυτό, ρε. Ψηλή, πραγματικά. Άσε το παιδί να μιλήσει τον άνθρωπο, ρε, εσύ.
Γιατί εμείς κλείσαμε κανένα. Σακούμε. Ναι, Γιώργο, και εσύ κοιμάσαι, ρε Γιώργο. Πάμε, ρε Γιώργο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Πάμε, ρε Γιώργο. Πάμε, Γιώργο. Ωραία, τα είπες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ο φίλος του ΠΑΟΚ είχε λόγο, σύνταξη. Όνομα και ομάδα, πάμε, φίλε. Κώστας ΠΑΟΚ, τι γίνεται? Κώστας ΠΑΟΚ, πρώην Σοβιετική Ένωση. Φίλος μου, Κώστας. Κώστα, πες ό,τι θες. Ο Παναγιώτης είναι εκεί, δεν είναι? Εδώ είμαι, Κώστας. Παναγιώτη, πού μένει ο Ασλαμάς εκεί που περιέχει κοντά? Δεπό. Εκεί που μένω θες διαβατήριο. Έχουμε και... Εγώ θέλω διαβατήριο, βρε. Εσύ είσαι σαν Πακιστανός πρόσφυγας είσαι, ρε. Άμα, πες μου, δεν σε έχουν σταματήσει να συζητήσουν διαβατήριο? Όχι Πακιστανός, Ινδός. Ινδός. Έχουμε πει, είναι αυτός, είναι αυτός το τέτοιο, πώς το λέμε, που βγάζει τα χέρια στο παιχνίδι, πώς λέγεται. Να μου λες, άμα πάει στην Αγγλία αυτός, δεν θα το πούνε ότι είναι από το Δελχή? Όχι, έχουν πολλούς τέτοιους εκεί, ναι. Η μισή Κάρνοπι Στρίτ ανήκει σε Ινδούς. Πιστεύω ότι θα πούνε ότι είναι απόγονος του Γκάντι. Εγώ θέλω να πάω την Κυριακή το βράδυ να κορνάρω κάνα δύο ώρες κάτω από το σπίτι του. Μην πας. Δεν θα είμαι εκεί. Μην πας. Γιατί να μην πάω, φοβάμαι. Μην πας. Μην πας. Σου λέω να μην πάω, να πάω. Όχι, μην πας από εκεί. Εσύ είσαι μακριά στο Βασίλακο, αλλά στον Τεπό μπορώ να πεταχτώ. Έλα. Κυριακή θα είμαι Χαριλάου. Αν έρθεις και εσύ θα είναι σύνολο 10 αυτοκίνητα. Ναι, Κυριακή θα πάω στη Μανούλα μου, Χαριλάου. Έλα εκεί να κορνάρεις. Το βράδυ, ρε φίλε, στη Μανούλα θα είσαι. Και εγώ αλλού θα είμαι. Έχετε πάει, θα έχετε χωνέψει. Και εγώ αλλού θα είμαι. Όχι, ρε φίλε, να τελειώσει η απονομή του πρωταθλήματος και μετά θα με τον Ασλαμί έχω άχθει εγώ. Α, μην πας ντεπό τώρα, άστο τώρα, ντεπό τώρα. Γιατί παλικάρι? Θέλω να πάω να τον κορνάρω. Η αλήθεια είναι να σου πω κάτι, και εγώ θέλω να πάω να τον κορνάρω. Δεν θα είμαι εκεί. Πού θα είσαι, Μαρία? Κώστα, θα κάπου αλλού. Θα έρθει Βαθύλακο? Κάπου αλλού θα πάω. Μακριά είναι ο Βαθύλακος, δεν ακούω τα κορνάρια. Εντάξει, κοίταξε να δει, άμα δεν σε βρω στο ντεπό. Θα βάλω μια φανέλα του ΠΑΟΚ που έχω 2-3, ναι, και θα έρθω στο ράδιο, ρε εσύ, Ασλαμά. Έλα από κοντά, σε έλα, έλα να σε γνωρίσουμε, σε λατρεύω. Να τους φίξεις το χεράκι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία, μπορείτε να καλείτε, παιδιά, βάλτε μηνύματα λίγο, χρήσατε. Μην ξεχνάτε, διαγωνισμοί τρέχουν, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23-10-27-8-8-8. Καλημερίζουμε Αναστασία. Αναστασία Λάμδα. Έγινε μια αλλαγή μόλις τώρα. Κατάκοπε και το επίθετό της. Έτσι θέλει, ποζεριά. Αναστασία Λάμδα. Όπως ήταν ο Μπαζίνας, Ηλίας Γάμα. Σήμερα είσαι πάρα πολύ όμορφη, Αναστασία. Ειλικρινά. Δεν κάνω πλάκα. Στηρίζω αν θες. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν υπάρχουνε. Μου κάνεις δύο. Σε στηρίζω, άκου λίγο, σε στηρίζω εγώ νομικά να του πάρουμε τα σόβρακα. Μετά από αυτό που σου είπε, μπορούμε να ξέρεις. Του έχει μείνει και τίποτα. Καλός είναι. Βέβαια, καλός είναι. Να στηρίξει δηλαδή. Εννοείται. Να στηρίξει δηλαδή. Ναι. Α, όχι, είπε. Φίλοι του Ηρακλέους, μην ξεχνάτε. Σήμερα 4 η ώρα όλοι στο Καφταντζόγλιο στάδιο. Όλοι, ναι. Μεγάλος αγώνας Ηρακλής 1908, ΑΟΤΡΙ ΚΑΛΟΝ 1963. Αν δεν κερδίσει, έπεσε στο καταλάβες. Γραμμή, πάμε, το ξέρω. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά. Εθνικά, ρε, εσύ είσαι. Εσύ είσαι, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, Αντώνη, εσύ είσαι. Όχι, δεν είμαι ο Αντώνης. Α, συγγνώμη, φίλε, sorry. Πάμε, όνομα και ομάδα. Συγγνώμη, είμαι ο Ιντρικαδόρος, φίλε μου. Ιντρικαδόρος. Είσαι ο Ιντρικαδόρος, ο παδός του Άρεος. Ναι, το θυμάμαι. Άρης, έτσι. Ναι, Αργανός είμαι και ήθελα να στυλιτεύσω, να πούμε, την κολοτούμπα που έκανε ο κύριος Χρύσανθος. Να στυλιτεύσει. Μάλιστα. Ναι. Στυλίτευσε την ανάγκη. Ναι, κύριε Χρύσανθε, διότι ο εκπρόσωπός σας ψήφισε, δεν ψήφισε τον κύριο Γκαγκάτση. Πάω και. Τι ομάδα είσαι, ρε φίλε? Πάω και. Τι ομάδα είσαι? Ναι, γιατί όταν. Όταν φίλε, τι ομάδα είσαι? Σας, εγώ Αργιανός είμαι. Α, συνέχισε. Και στυλιτεύω τους φιλάθλους του Άρη, ναι, οι οποίοι βγάλαν εκείνο το πανό που έλεγε ότι η ομάδα σε ένα τελικό που έπαιζε. Ναι. Ο συμπολίτης, ναι, και έβγαλαν εκείνο το πανό που έλεγε το, για το σωματείο του Πειραιά, ναι, ναι, αυτό το τίμιο σωματείο και τα λοιπά. Το ετοιμότατο, ναι. Ναι, το ετοιμότατο. Όταν ο κύριος Γκλου σας έδινε τα λεφτά. Καλή εταιρεία. Σούπερ υπούμα. Ωραία εταιρεία και κούμα. Τον πιάσαμε κότσο. Ναι. Και εκείνος ο Γκαγκάτσης, ο
ο αντιπρόεδρος του Άρη, τι ήταν αυτός. Μέτοχος του Άρη ο Γκαγκάτσης και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Τέσσερις τελικούς πήγε. Και μετά πήγε και αυτό το φιλαφλώσας του Άρη που πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Και έχετε εσείς το θράσος να ψηφίζετε κατά του κύριου Γκαγκάτση. Αλήθεια, Καρυπίδη. Αν ήταν ο Κυριάκου δηλαδή εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, τι θα λέγατε. Κυριάκου ψήφιζα εγώ. Αδερφός. Κυριάκος φίλος. Κατεβαίνει η κλογιά σου, Κυριάκου. Με ποιον? Ρε, πώς είναι τα πράγματα. Ρε, πώς είναι τα πράγματα. Ρε, μη σου ήσυχος. Ρε, μια ομάδα, ρε, εσείς η μια ομάδα, μια πόλη και περιμένεις τον ψήφο από το αντιπρόσωπο του Άρη. Καλά τα λέτε, κύριε μου. Δεν μας ενδιαφέρει. Τι είστε, ρε, ποιος εσύ, ρε. Τι λέτε, ρε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ρε, ξέρετε που πονάτε. Αυτό το τραγούδι που βάζουν, ακούω, πονάνε. Πονάνε, πρέπει να το βάλετε πρέπει να το βάλουμε για εσάς. Διότι πονάτε, διότι δεν περνάει το μία πόλη, μία ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ. Σε 99,5 ώρες έχουμε γύρω θριάμβου και εσύ που λες τώρα πρέπει να βάλουμε το κομμάτι που πονάτε. Να έχεις 10 θριάμβους, 15, όσους θες να έχεις. Μία ομάδα, μία πόλη δεν θα γίνει ποτέ. Με αποδείξεις μίλησε, με αποδείξεις. Ωραία, αυτά. Έγινε. Αλλά δεν φταίει, ακούς, ναι, το τελευταίο να πω. Τελευταίο. Το τελευταίο μπορώ να το πω. Ναι. Εγώ αν ήμουνα ο πρόεδρος του Άρη, ξέρεις τι θα βάζα. Εκείνο το κατάπτυστο το πάνω θα το βάζα μπροστά εκεί στην Παπαναστασίου, στο γήπεδο του Άρη, να φαίνεται αιωνίως. Σε όλους τους σαν φάρος φωτεινός, φάρος φωτεινός που καταδεικνύει τις αμαρτίες. Οπότε μπορεί να παίζει κατά μεγάλοφωνα, Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Μπράβο. Άλλο θα καλέσει. Η ιστορία γράφει όμως. Μπράβο. Ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, Μαρία? Βασικά είναι σχεδόν κλεμμένη εισαγωγή από το. Από Άγγλους, από Βρετανούς pop. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Ναι, πάμε. Α, και λίγο Queen. Και Queen. Queen. Ρακιτζής είναι. Δε με ζηλεύεις. Α, χειρότερα. Ωραίο. Ρακιτζής δεν είναι χειρό. Ρακιτζής είναι αστέριο, Μιχάλης. Αστέρι. Έλα, Παύλος. Παύλος, ο παδός του. Του πάω, ρε, εσύ, Μάριε. Πάμε, ρε, Παύλο, γίγαντα. Α, πάλι, κάνουμε εσύ. Μισό λεπτό. Ναι. Πρισανθέ. Άκου. Ποτέ μας δεν μαλώνουμε! Ναι. Ωραία, πάμε, πάμε, Παύλο. Να βάλεις και το εμείς. Πώς το λέει, το εμείς, ρε, ποιο είναι το τραγούδι, το τραγούδι, εμείς. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Αναβήσει, αναβήσει, δεν είναι. Αναβήσει, είναι το εμείς. Εμείς. Πόσες αποδείξεις θες τον Γκαγκάτση για να θες. Χρυσανθέ. Ναι. Ναι. Με αυτό που έγραψα, το ξέρεις πολύ καλά από το ήθος μου που σου έχω δείξει το όσο με ξέρεις. Το πόκερ, το πόκερ, δεν το εννοούσε, λέει. Απλά. Και επικρατεί στο Facebook. Εντάξει, εγώ το πόκερ, ειλικρινά. Ναι, αλλά έτσι πως το έγραψες, ρε Παύλο. Ναι, δεν κατάλαβα πού πάει. Εσύ κατάλαβες το πόκερ πού πάει. Πόκα, ναι, πόκα, φίλε, πόκ. Το πόκ και το ερ, εμείς τα ερπετά. Αυτό εννοεί. Ναι, το πόκα είχε. Αυτό ειλικρινά το ερπετά δεν το περίμενα από σένα. Να ξέρεις, Παύλο, όμως ότι ξέρεις τι ερπετό είμαστε. Ναι. Κροκόδηλος. Καλαμάντρα. Κροκόδηλος, φίλε. Μια χαψιά θα σε κάνει ο Καρυπίδης. Και οι κυτρινόμαυρες σαλαμάνδρες είναι επικίνδυνες, δεν τις ακουμπάς. Ναι, έχουν τοξίνες στο δέρμα. Μετά τις σαλαμάνες πάνε και στις σαλαμάνδρες. Εντάξει, πάντως γι' αυτό πήρα για να διορθώσω. Ναι. Ότι δεν το υιοθετώ. Ναι, και εγώ λέω, δεν έχει τέτοιο ήθος ο Παύλος που γνώρισα. Ναι, ρε φίλε. Που τιμά την Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν, όχι. Τέτοιο πράγμα δεν το υιοθετώ, που δεν είναι. Τέλος. Έγινε, ρε Παύλο. Είσαι ωραίος παλικάρι. Πανάβαλε τον κύριο. Χαιρετώ, παιδιά, φιλιά. Καλημέρα, κόρη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τέσσερα λεπτάκια έγινε να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ εναντίον Λεβαδιακού. Σε λίγο, Παναγιώτη, να κλείσουμε. Το ίδιο ακριβώς τραγούδι τώρα που ακούσαμε. Ποιος το τραγούδισε πρώτος? Αυτή την κομματάρα. Το πόσες αποδείξεις θες. Ο τέτοιος, ρε, όχι ο αντιπάς. Ο γυναίκα είναι. Στανίση. Στανίση. Όχι. Κοκκινού. Αυτό είναι διαφήμιση. Αυτό είναι ωραίο, τι είναι αυτό. Αυτό μου άρεσε. Τι τρέλα. Λοιπόν, πάμε. Για σένα ναι μπορώ. Γαρμπή. Μαρινέλα. Μαρινέλα. Κλεμμένο, παιδί. Ναι, όντως. Για σένα ναι μπορώ. Νότα προσμάτω. Βύση, αμούλα. Δεύτερα. Δεν παίρνεις τίπλο. Άκου, ενορχίστρωση καρβέλας, άκου. Τρίτο, πρωτάθλημα την Κυριακή. Άκου, μπασοτύμπανο, άκου ήχο, άκου ήχο. Εδώ παίζει να είναι ντράμερο Steve.
ο Ελληνοαμερικανός. Ναι, του Καρβέλα και σε Δραμεράκλα. Δραμεράκλα. Δε μαλώνουμε. Πάρε και τα πνευστά. Είναι που έχουμε κατεβάσει τα μούτρα μας εμείς οι Αριανοί. Τα πνευστά. Δεν βλέπεις εμείς. Πόσες αποδείξεις θες. Προβληματισμένοι εμείς. Τον Καγκάτσι για να θες. Αναστασία, ρέγγε. Πόσες αποδείξεις θες. Το Λισάνδρου για να θες. Μήνυμα του 494 είναι ο Γιάννης. Ο You Will Never Walk Alone. Κλείστο λίγο, κλείστο λίγο. Ή πάτε λίγο μακριά. Η γυναικάρα Νίτσα Μαρούδα. Αρρωσταίνω, φίλε. Τον κουδουνάω όλη μέρα. Φόρεσε τη μαύρη μίνι φούστα με την κίτρινη δαντελωτή ποδιά. Έπιασε δουλειά. Ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα. Ξαράχνιασμα, τζάμια πάνω σέντονα, κατοσέντονα. Και στο τέλος γονάτισε για να κάνει παρκέ. Προφανώς και μεταφέρει, προσωποποιεί τον Άρη ως Νίτσα Μαρούδα. Ναι. Φιλέ, σκληρό. Πάνω σέντονο, κατοσέντονο, εσύ και ματωμένο πάντα. Και η κλήρωση φέτος, φέτος ευχόσασταν να είναι ο Άγιαξ. Τόσο άμπαλοι είστε που λέγατε από Άγιαξ και Βασιλεία ότι προτιμάτε τον Άγιαξ. Η ευχή σας θα γίνει πραγματικότητα. Καλοκαίρι, πρώτο προκριματικό με Άγιαξ. Μη λες όμως, έδωσε τους παίκτες, δεν είναι ο περσινός ο Άγιαξ και το ένα και το άλλο, κατάλαβες. Κάτσε εδώ, να δούμε πώς θα παίξεις. Μία από Ιούνιο αποκλειστής. Πάω Κλεβαδιακός, στο γύρο του Δριάμου στην Τουμπάρα. Στο τρίτο πρωτάθλημα, που το πρώτο των επομένων 10 του ΠΑΟΚ. Θα παρευρεθούν οι Μαρία. Μινάς Λισάνδρου. Ο πρόεδρος της Λίγκας. Μαρία Βαΐου και Μιχάλης Γιόλας. Μαρία Βαΐου και Μιχάλης Γιόλας. Αυτοί οι δύο, όχι, 7 του... η ώρα το απόγευμα της Κυριακής, θα κάνουν το γύρο του Δριάβου μαζί με τα υπόλοιπα παλικάρια. Μιχάλης, και Μιχάλης, ναι, Μιχάλης. Όχι, δεν ήταν Μιχάλης ο Τζιόλας, ρε. Μιχάλης, ναι, ο Τζιόλας. Είναι το παιδί γερονάκι. Θόδωρος, ρε. Όχι, Θόδωρος Τζιόλας, ναι, Θόδωρος, ναι, ναι. Αφού τον πήρε ο Άρης. Δεν θυμάμαι. Εκείνος είναι μόμικρο, αυτός είναι μέγα. Όχι, ο Μητσόπουλος είναι δεσαϊκό. Τζιόλας από πού ήταν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε νικητές για το Inedit. Πρόσεχε τι ωραίο που το έχει. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σας. Χειροπόδαρα, σηκωτό, ανήλικο αγόρι που φέρεται να έχει επιτεθεί σε νοσηλεύτρια. Ωραία, πάμε γιατί περνάει η ώρα. Λοιπόν, Inedit Festival. Στην ταινία Τζον Λένον, Γιώκο Όνο πηγαίνουν οι Δημοσθένης Αργυρίου και Νικόλας Γαβράς. Γιώκο Όνο. Δημοσθένης Αργυρίου και Νικόλας Γαβράς. Γιώκο Όνο. Τζον Λένον, Γιώκο Όνο. Αυτή είναι, αυτή είναι. Τζον και Γιώκο, έτσι λέγεται. Τι είναι αυτό. Είναι το Inedit, είναι με μουσικά ντοκιμαντέρ. Ξεκινάει σήμερα. Ωραία, ωραία. Σήμερα η πρεμιέρα, 9 η ώρα στο Ολύμπιον, έτσι. Elvis Presley, The King. Δεν χάνεται, ταινιάρα. Και για τα τέσσερα. Ο Άγγλος στρατιώτης, τι άνθρωπο. Ο Elvis. Το Λένον. Α, τον στη Νέα Υόρκη, τον πυροβόλησε. Πρώην στρατιώτης ήταν αυτός. Το έχω ξεχάσει. Ναι, ήταν στρατιώτης, ενεργεία. Ήταν ενεργεία, ναι. Σωρά, αυτό το έχω ξεχάσει. Άστο να τελειώσει, εμείς τα πούμε. Τα τέσσερα επίπεδα της ύπαρξης, Χαρίτος Παπαδόπουλος. Στείλατε 7 άτομα για Τζον και Λέν και ένας μόνο για τα τέσσερα επίπεδα που είναι ταινιάρα. Πληρώνεται παρά ένα φέτο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εξαϊλώνεται, δεν φεύγει. Τι είναι δυνατόν. Πάνε να πάρει κούτρα γυαλιά τώρα. Από πού, Όπτικον Εξπρέσ. Όχι, όχι, φίλε. Πάρε τηλέφωνο. Ένα πεντάρικο δώσε εμάς. Σε εμάς θα δώσω ένα πεντάρικο. Πάρε τηλέφωνο, Αντώνη τώρα. Αντώνη, μη του δώσει γυαλιά, είναι ΠΑΟΚ. Ναι, θα σε ακούσει. Άστο, του έδωσε ήδη το. Θα του δώσει. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Σωτήρη Δασκαλάκη μαζί μας. Αναστασία Λάμδα που ήταν μαζί μας τελευταίο τέταρτο και έκανε τα μαγικά της. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις διπλές. Και για την μεθεπόμενη μέρα του Inedit Festival και προφανώς για κάποια live. Μάλλον για Bad Movies και Vodka Juniors που θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα την Παρασκευή στο Wii. Πάει για sold out και είναι live άρα. Για Σοκράτη Μάλαμα την Παρασκευή επειδή είναι Σάββατο, έτσι. Άντε αδέρφια, για χαρά, keep on bloody rocking.